είναι ο Μητσοτάκης, μια είναι τα δουλειά. Και κάποιος. Κύριε Σεράδοφη, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση όσον αφορά τη διαδικασία πληρωμής των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν θα γίνεται πια όπως γινόταν με φακέλους η πληρωμή από τον πρώτο όροφο του κύριου Αβραμίδη, αλλά θα πρέπει ο καθένας που δεν έχει λογαριασμό μισθοδοτικό στην Eurobank να πάει να μίξει έχοντας μαζί του. Το εκαθαριστικό το τελευταίο και αυτό την τράπη. Γιατί σου όχι καλά στην Eurobank, αλλά δεν θα σας πω. Έχει μας είπα, τώρα θα σας πω. Αλλά τώρα σας πω. Αφήστε να πω. Αφήστε να πω. Αφήστε να πω. Όταν θα δείξετε λογαριασμό, το σχετικό λογαριασμό θα τον καταθέσετε στον κύριο Αβραμίδη, στον πρώτο όρο, προκειμένου να καταθέσετε τα λεφτά που χρειάζεται και εμείς. Δεν το έχω. Ναι, το ξέρω. Με κάρτα, ναι. Θα δώσετε με αυτό το λεγασμό για να δέει να ξέρει τι καταθέτουν. Όσοι έχουν. Αυτά θα δώσουμε όμως ο λογαριασμό στον κύριο Λαβράδη. Επίσης υπάρχει μια ανακοίνωση από την Οικονομική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Συνεργασία με την Οικονομική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι η τρίτη συνάντηση του Φόρουμ Διαλόγου για την εφαρμογή των συστημάτων που πληρώνουν όλους τους μετάλλους στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει το Συμβούλιο Μαρτίου. Τώρα, 10.30 έως 145 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης. Κύριε συνάδελφοι, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα πιθανά στη μικροφωνική και στο μικρόφωνο του Προεδρείου, θα ήθελα λίγο ησυχία για να μπορέσετε να ακούσετε τη διαδικασία. Στην ημερήσια διάταξη, το θέμα 7, 8 και 16 αποσύρονται. Όχι, συγγνώμη, 7, 8 και 17. 7, 8 και 17. Αποσύρονται. Όχι, περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από πού. Κύριε συνάδελφε, το θέμα 7-8 είναι η εκλογή για τις δύο ενιαίες σχολικές εκπροσθές. Αυτό το αποσύρουμε εκτός από δύο διευκρινήσεις που περιμένουμε. Έχουμε και κάποιο θέμα δεν έχει στην παράταξή μας, άρα πρέπει να δούμε να αναστράσουμε την επόμενη Δευτέρα. Το 17 δεν μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει σύμβιο. Πες το όπως θέλεις. Δεν υπάρχει σύμβιο. Κύριε συνάδελφε, εκεί ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε μείνει αδιαφυρέντες θα είναι και αυτό. Λέει ότι οι σχολικές εκπροσώπες, τα νομικά πρόσωπα δεν είναι υποχρεωτικά να κάνουν απολογισμό. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν απολογισμό, θα υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή. Πάντως βάλετε και εμένα σε κάποιο μισθολόγιο μέσα να μην εργάζομαι και να φέρω. Τώρα δεν σου ζητήσω αυτό το λογαριασμό να πληρώνεσαι. Ας τον αυτό ρε παιδί μου, αφού είναι. Δεν Είναι η πρώτη συνεδρία στο μήνα και ξεκινάμε με την υποβολή ερωτήσεων για διάφορα δημοσιογραφικά ζητήματα από τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να απαντήσω σε μια εξήγηση σε σχετικό με το οποίο υποβάλλει παλιότερα ο κύριο Δήμαρχος. Για το κόστος της ηλιακής πηγής και πώς έχει προκύψει αυτό το κόστος. Γιατί εγώ επειδή είμαι έτοιμος με δυστυχή από το φάκελο του ΟΕΕ, μπορώ να απαντήσω και σε αυτό σήμερα σχετικά. Μισό λεπτό. Κύριε συνάδελφε, όποιος θέλει για να προκύψει μια ερώτηση, το μισό λεπτό σημειώνω, κύριος Δημάκης.
Ο κύριος Πάκαλης. Ο κύριος Περιμένης. Ο κύριος Περιμένης. Κυρία Πέμπτη. Ο κύριος Πάκαλης είναι της συμπολίτες. Γιατί το πάρω ερώτηση. Κύριε Πάκαλη, μην σας πέψω καμιά ερώτηση. Ακριβώς. Επειδή είσαι στο κύριο Καζαρέρι. Ο κύριος Πάκαλης. Κάνεις. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ο κύριος Δημάκης έκανε. Κύριε Δημάκη. Καλησπέρα σας προς όλους. Κύριε συνάδελφε, κύριε Δημάκη. Κύριε Δημάκη. Ο κύριος Δημάκη. Κύριε Δημάκη, από κύριε. Πρώτον. Είστε το μικρόφωνο, κυρία. Κύριε Κασαπέτη. Έχει μέχρι 20. Πρώτο ερώτημα. Πόσοι συγγενείς δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και δημοτικών συμβούλων έχουν προσληφθεί στο Δήμο, δηλαδή τέκνα, αδέρφια, σύζυγοι, εξαδέρφια, κουνιάδι, καμπρί, κουμπάρι και άλλοι. Παρακουμπάρι. Όχι, παρακούμε δεν είναι συγγένεια. Δεύτερο, ποια είναι η αποστολή της Δημοτικής Αστυνομίας, η μεταφορά εγγράφων ή εκτός αν κάνουμε λάθος και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η μεταφορά εγγράφων και τα ιδρυσιακά μη θελήματα. Μήπως ο χειρισμός η μπάλα εισόδου και εξόδου των ρυθμάτων στην πλατεία. Έχουμε Δημοτική Αστυνομία ή ένστολος πληθύρες. Τρίτον, για τα αδέσποτα σκυλιά που έχουν κατακτήσει τα κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και όλες τις γειτονιές, θα λάβετε κάποια μέσα. Και τέταρτο, που αφορά τη μηδενική ανοχή στο παρεμπόριο και στο διπλοπακάλι. Μηδενική ανοχή όσον αφορά το παρεμπόριο και το διπλοπακάλισμα, ζητώ ο σύμβολος να με ενημερώσετε αν θα πρέπει να λυθεί το θέμα να λυθεί με το παρεμπόριο και το διπλοπακάλισμα. Καμία ανοχή σε αυτά και τα δύο ζητήματα. Επίσης, θα πρέπει όλοι να ξέρουν πως δεν θα σβήνονται οι κλήσεις. Προτείνω να συγκληθεί ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων για την πάταξη του παρεμπορίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάγκαλης.
Ναι, κύριε Δημάρχη. Σε συνέχεια της ερώτησης του κύριου Δημάρχη σχετικά με τους διορισμένους συγγενείς του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο της παράταξής σας, μέχρι και πέρσι ήταν γνωστό ότι η ανιψιά σας, κύριε Δήμαρχε, είναι διορισμένη στο Δήμο. Το ίδιο και η ανιψιά της κυρίας Ιακωβάκη. Μέχρι και πέρσι. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Δεν μπορεί, κάποια ανιψιά θα είστε. Ο κύριος Κατζατουριάδη έχει πολλαπλούς συγγενείς. Να πάτε τις ερωτήσεις. Θα τελειώσει. Όταν τελειώσει. Εσύ ότι... εδώ έχεις ζητήσει να σου πω, τώρα εσύ γιατί τους αναφέρεις. Εγώ έχω να κάνω άλλη ερώτηση. Ο κ. Χατζατουριάν έχει πολλαπλούς συγγενείς του με κάποια σχέση εργασίας ή οικονομική σχέση με το Δήμο. Ο κ. Συρίβος έχει τη γυναίκα του διορισμένη στο πολιτιστικό σύλλογο το οποίο ηγείται ο κ. Χατζατουριάν. Στον οργανισμό, μάλιστα, συγγνώμη. Η κυρία Δελιγιάννη έχει την κόρη της διορισμένη. Η κυρία Κουτετέ με τον αδερφό της έχει σχέση εργολαβιών από το Δήμο. Ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος ήταν πρώην δημοτικός σύμβουλος. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει για τον πρώην δήμαρχο, πολύ ευχαριστώ. Η κυρία Μουτοπούλου, η κόρη της, συμμετέχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου της Νέας Μύτης. Ο κύριος Τσακίρης, πρώην δημοτικός σας σύμβουλος, νοικιάζει την κεντρική πλατεία, πάλι στον πολιτιστικό οργανισμό, του κυρίου Χατζατουριάν ακίνητο με 1.540 ευρώ το μήνα. Και η κυρία Κασίνη νοικιάζει την πόλη της... Αυτή είναι ερώτηση, τοποθέτηση, κύριε. Ερώτηση, θα τελειώσω. Αν είναι διακόπτωση, θα τελειώσω. Εμένα η ερώτησή μου είναι... Και η κυρία Κασίνη, για να ολοκληρώσω, η πόλη της νοικιάζει στο Δήμο, είναι υπόγειο, στην οδό Ακαδιοπόλεως 14 με 1.963 ευρώ το μήνα. Αυτά μέχρι πέρσι. Κατά πόσο ισχύουν αυτά και φέτος και πόσο εσείς βρίσκετε ηθικό η Δημοτική Σύμβουλη της παράταξής σας να έχουν οποιαδήποτε σχέση οικονομική με το Δήμο μέσω των συγγενών τους. Επόμενη ερώτηση. Ήρθε σήμερα με mail σε όσους είμαστε εγγεγραμμένοι στον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας Δημοσιογράφος, το www.neasmail.net.gr, ένα ενημερωτικό στο οποίο προωθεί τις εκδηλώσεις που γίνονται στο πολυχώρο του Γαλαξία. Η ερώτησή μου είναι και σε εσάς και στον κύριο Χατζατουριά. Λέτε δωρεάν είσοδο στο τέλος του ενημερωτικού με προμήθεια 100 αριθμημένων θέσεων. Την προηγούμενη φορά σε εκδηλώσεις τις Ιωνικές, όχι τις Ιωνικές, τις Ιωνικές, είχε δημιουργηθεί το εξής παράδοξο. Πολλοίς κόσμος είχε μαζευθεί έξω από τον πολιτιστικό οργανισμό σε ουρές και για να πάρει αυτή την πολυπόθητη κάρτα έπρεπε να δηλώσει αν είναι κάτοικος Νέας Μύρνης ή δημότης Νέας Μύρνης. Όλοι οι εμπόροι έτσι ξέρουμε με τα λάθη. Η ερώτηση είναι, θα συνεχίσετε, και σε αυτές τις εκδηλώσεις του Γαλαξία την ίδια τακτική, επίσης προς τον κύριο Χατζατουριάν, ο οποίος μάλλον ξέρει καλύτερα, έχει παρατηρηθεί ότι η εταιρεία τυπικού εξοπλισμού Quality Sound παίρνει σχεδόν όλες τις εργολαβίες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θα ήθελα να σχολιάσει πάνω σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλη εταιρεία να αναλάβει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάσει του νόμου του
Καλλιγράφη. Όταν κάποιο δημοτικό σύμβουλο ή μέλο τη Επιτροπή του Δήμου Νεαρχήνη κάνει κάποια ερώτηση προ τον Δήμαρχο, του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου των Πολιτιστικών Οργανισμών, οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε διάστημα ενός μηνός. Έχω καταθέσει εγγράφως, πρωτοκολλημένα, ερωτήσεις οι οποίες έχουν ημερομηνία από τις 10 του Γενάρη και έκτοτε δεν έχω πάρει απάντηση. Αυτό είναι μία τάση δική σας και των αντιδημάρχων και των προέδρων να καταστρατηγείτε τον νόμο, ερώτηση. Και συνεχίζω. Ζήτησα με αριθμό πρωτοκόλλου 892 να μου χορηγήσετε τη θέση του Δήμου και των νομικών προσώπων του Δήμου στις συνεργαζόμενες με τον Δήμο. Έχω θέλω να κάνω ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώστε, κύριε Περιμένη. Με αριθμό πρωτοκόλλου 893 ζήτησα να μου χορηγήσετε αναλυτικά τα μισθώματα του Δήμου και των νομικών προσώπων. Έχετε δικαίωμα να καταστρατηγήσετε τον νόμο. Είναι πολιτικό, είναι πολιτικό, έχετε δώσει την ίδια αποβολή. Δεν πρόκειται να σου απαντήσω σε τίποτα. Εγώ θα ρωτήσω σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτης απαντήσεις, εγώ απάντηση σε αυτά. Έχετε δώσει εντολή στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στους αρμόδιους προέδρους των οργανισμών να μην απαντάνε γράφος και να είναι παράνομοι και να καταστρατηγούν τον νόμο. Επίσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 895 ζήτησα να μου χορηγήσετε τις κινήσεις όλων των καταθετικών λογαριασμών και προθεσμιακών λογαριασμών και τη διακύμανση του επιτοκίου αν πρόκειται για αντισταθερό επιτόκιο του σταθεριακού λογαριασμού. Με αριθμό πρωτοκόλλου. Με αριθμό πρωτοκόλλου 3829. Παρακαλώ κύριε Σάρα. Ζήτησα και αυτό απευθύνεται και στον κύριο Αντιδήμαρχο για θέματα νεολαίας αθλητισμού, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίησης εθνικών και κοινωνικών προγραμμάτων, ο οποίος στην αρχή τη συνεδρίαση είπε ότι είναι πληροφορημένος για να απαντήσει στον συνάδελφο κύριο Στέφο, ελπίζω να είναι ενημερωμένος γενικότερα, να μου γνωστοποιήσει ότι σχετικά με το δωρεάν δίκτυο Wi-Fi που είναι εγκατεστημένο στην πλατεία, ποιο είναι το κόστος αυτής, ποιο είναι το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, το κόστος εξοπλισμού και ποια είναι η μελέτη κατά την οποία το ασύρματο δίκτυο δεν είναι επιβλαβές για την υγεία των κατοίκων. Με αριθμό πρωτοκόλλου 3828 σας ζήτησα σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου Δημάκη ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Με αριθμό πρωτοκόλλου 3825 σας ζήτησα να μου γνωστοποιήσετε σχετικά με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στην πόλη ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται και αν η δημιούργηση γίνεται από το Δήμο ή από ιδιότητα σύμβαση έργου ή άλλη σχέση. Με αριθμό πρωτοκόλλου 898 σας ζήτησα ποιες είναι οι εκδοθήσεις επιταγές του Δήμου με αριθμό πρωτοκόλλου 2963 σας ζήτησα να μου χορηγήσετε αναλυτικά τις οικονομικές και άλλες τύπου ενισχύσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων προς τους συλλόγους ομοδία κτλ. Και αντίγραφα των καταστατικών των συλλόγων και των σωματείων. Τελειώνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Περιμένη. Και τελειώνω. Κύριε Περιμένη, πρώτο φορά το καλά. Παρακαλώ κύριε Συνάδελφε.
επίσης θέλω να μου με αριθμό μην... Είναι ώρα να ρωτήσω, κύριε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να λέτε να τελειώσω, να προχωρήσουμε παρακάτω. Με αριθμό πρωτοκόλλου 3306 σας ζήτησα το εξής. Στο site του Δήμου βρίσκεται διαφημιστικό μπάνερ του Πόλης Πάρκ, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία. Και σας ζήτησα, υπάρχει απόδειξη πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του Πόλης Πάρκ? Και αν ναι, ποιος είναι ο τιμοκατάλογος του Δήμου, ώστε να μπορούν και άλλες εταιρείες να διαφημιστούν στο site του Δήμου? Και τελειώνω. Ερώτηση παλιότερη, στην οποία πάλι δεν απαντήσατε. Με αριθμό πρωτοκόλλου, ναι, κύριε. Κύριε συνάδελφε, γιατί όταν δεν απαντάτε, θα ρωτάσετε ξανά. Κύριε συνάδελφε, είναι δικαίωμά σας να αποφεύγετε σε όποια πληροφορία θέλετε. Παρακαλώ, κύριε Κούπα. Σας ρώτησα και παλαιότερα. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Και με αριθμό πρωτοκόλλου 3312. Ποιος είναι ο αριθμός του domain names και ποια είναι αυτά τα οποία δεν απαντήσατε ποτέ? Αναφερθήκατε στο οικονομικό σχέδιο, όχι κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε στο οικονομικό σχέδιο, σας ζήτησα αναλυτικά τα ονόματα, την ονοματολογία, την ονοματολογία των domain names. Αν έχετε απαντήσει όπως ισχυρίζεστε, κάτι το οποίο είναι ψέμα, αν έχετε απαντήσει εγγράφως, πείτε μας με ποιο αριθμό πρωτοκόλλου. Αν δεν έχετε απαντήσει εγγράφως, πείτε μας σε ποιο το είπατε. Ευχαριστώ. Από εδώ και μετά θα τηλεκτεί ο κανονισμός που λέει συγκεκριμένα, ας πούμε, ρωτήσω και λοιπά. Όχι, αφού δεν πρέπει να είμαστε. Κυρία Περισσότερη. Κύριε Δήμαρχε, τα ΚΕΠ δεν λειτουργούν το απόγευμα και γιατί? Ήθελα να ρωτήσω ότι ο Δήμαρχε, αν υπάρχει στατική μελέτη για την οροφή του ΚΑΣ, γιατί παρατήρησα από τις που πέρασα αυτές τις 10.30 υποδοχές των κομμάτων. Όχι, δεν είναι το αποκλειτό, μου σπέρασα από και το είπα. Παρακαλώ, συνάδελφε. Μεγάλοι άνθρωποι είναι οι συμπεριφέρονται, λες και είναι καλοί όλοι. Έξις. Σας παρακαλώ πολύ, ηρεμία. Τέλειος. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, γιατί θα συνεχίσετε. Σας παρακαλώ. Αν υπάρχει στρατηγική μελέτη, γιατί παρατήρησα προχθές, οι λεκάνες υποδοχής, εγώ πειράζομαι όπως το είδα σαν πολίτης, είναι αρκετά μεγάλες για να αποδεχθούν το κόμμα, και όταν θα πρέπει να ρωτιέμαι αν θα υπάρχει δυναμική στο να κρατήσει το σκληρόδρομο αυτό το βάρος το οποίο θα έχει δημιουργηθεί. Αν υπάρχει στρατηγική μελέτη, αν υπάρχει, θα ήθελα να ο κύριος Νεφερού. Θα ήθελα να ρωτήσω τι μέρη έχετε πάρει, κύριε Δήμαρχε, για τα γραφεία στις παρατάξεις που βλέπετε από το νόμο. Να μην είναι το καθήκον, δεν το βλέπετε το καθήκον. Εάν έχετε πάρει κάποια μέρη μας για το έγκλημα του καθήκον της Οδού Αιγαίου και την πόλη χαμηλά κάτω στο κοινό, για τα κερατημένα στο κίνητα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην Το 2005 είχε πάρει απόφαση στην Παρτιακή Επιτροπή
και είχε αποδεχθεί τη δωρεά για, για τα διάφορα αστέρια στην αναφορή σε επιβατούς με τη δημοτική συγκοινωνία. Ήθελα να ρωτήσω αν τα έσοδα από διαφημίσεις έρχονται στο Δήμο, πόσα είναι και από ποιο διαχείριση είναι για αυτά τα στέγα. Τα στέγα σαν τη δημοτική συγκοινωνία. Τα στέγα στα οποία έχουν πει ωραία με πολλές κυρία Θάνο, δημοτική και αστική. Η κυρία Κασιμέρη. Είναι το ίδιο, η δημοτική συγκοινωνία και η ευρωπαϊκή δομή του. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο πότε σκοπεύουν να μου απαντήσει σχετικά με το πρόβλημα των κληροδοτημάτων. Τι έχουν γίνει αυτά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, θα αξιοποιηθούν. Περιμένω απάντηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάτος. Δύο ερωτήματα ήθελα. Το πρώτο είναι ίσως να είσαστε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, ενήμερος. Εγώ είχα ενημερώσει και την κυρία Δελιγιάννη όταν το είχα μάθει. Τις προηγούμενες εβδομάδες που γινόντουσαν μια σειρά από κινητοποιήσεις στο σχολείο της Ιστείας, είχε υπάρξει μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, φαντάζομαι και τη δικιά σας, παρέμβαση από την πλευρά του αστυνομικού τμήματος Νέας Μύρνης, το οποίο με προσβλητικούς όρους μάλιστα κάλεσε τη διευθύντρια των σχολείων, τους έκανε κήρυγμα πραγματικά που μας γυρίζει σε άλλες εποχές τι διδάσκουν στα παιδιά τους και πώς τα αφήνουν ανεξέλεγκτα να συζητάνε, να ετοιμάζουν καταλήψεις, κινητοποιήσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τους έκανε και κριτική ότι βάζουν τα παιδιά μπροστά για να μην απεργούν οι ίδιοι οι καθηγητές και να χάνουν τα μεροκάματα. Και εν πάση περιπτώσει και τις επόμενες μέρες υπήρχε αστυνομικός με πολιτικά έξω από την Εστία, ο οποίος δεν ξέρω, κοίταζε, δεν κοίταζε, κατέγραφε, τι κατέγραφε κτλ. Πέρα από το ότι αυτό είναι μια επικίνδυνη πρακτική, η οποία επειδή είναι πιθανό και στο εξωτερικό διάστημα και πάζονται έτσι γύρω στα σχολεία, συμβαίνουν όπως ξέρετε, και κινητοποιήσεις, μαθητές κλπ. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα θέμα, αυτή η αμφιλή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάποια γραμμή, ας πούμε, που έχει δοθεί στην αστυνομία να είναι αυστηρή ακριβώς για να μην επιτρέψει να δημιουργηθούν κινητοποιήσεις στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να βρεθεί κάποιος που θα δώσει δύο ονόματα μαθητών. Αυτό ζητάει η αστυνομία από τις διευθύντριες, να δώσουν ονόματα στους μαθητών τους που πρωτοστατούσαν εντός εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, επίπεδο στις κινητοποιήσεις. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δοθούν ή να βρεθούν ή να εντοπιστούν κάποιοι άνθρωποι και να έχουμε, ας πούμε, μαθητές κατά καιρούς μαθητοδικεία. Αλλά επίσης, νομίζω ότι γεννάται και ένα πολιτικό πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφές στις αστυνομικές αρχές ότι επίσης, αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι κατευθυντική πολιτικά και αφορούν και τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, αν μη τι άλλο, ο πρώτος ο οποίος καλείται να τα λύσει, να τα διαχειριστεί, να τα προσέξει, είμαστε εμείς οι ίδιοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, οι πολίτες, οι γονείς και όχι προφανώς η αστυνομία. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάνει κάποια κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση για να μην τον βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι η αστυνομία κινητοποιήθηκε από μόνη της. Εγώ ενημέρωσα και την κυρία Δελιγιάννη εκείνη την ημέρα. Τι κάνουμε για να μην το βρούμε μπροστά μας, για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε κάποιες στο μέλλον και για να μην αυτό γίνει μια πρακτική που νομίζω δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τον πολιτιστικό οργανισμό για τις εκδηλώσεις του Γαλαξία. Είχα ζητήσει και μου απάντησε ο κ. Καζαντογιάν για το αν υπάρχει κάποια σύμβαση με κάποια ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να οργανωθούν εκδηλώσεις στο Γαλαξία. Η απάντηση του κ. Καζαντογιάν ήταν ότι δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση. Περίπου μερικές μέρες μετά ανακοινώθηκε και με το Δημοτικό Συμβούλιο και με το έντυπο που κυκλοφόρησε ότι γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις. Οργανώνονται μια σειρά από εκδηλώσεις. Εγώ τυχαίνει να ξέρω ότι για μία τουλάχιστον από αυτές
Δεν ξέρω αν αυτές έχουν διοργανώσει την πρωτοβουλία του Δήμου, των υπαλλήλων, των υπηρεσιών, τέλος πάντων. Γνωρίζω ότι η μία τουλάχιστον από αυτές, άρα πιθανώς και οι υπόλοιπες, έχει οδηγηθεί από ιδιωτικό γραφείο. Γιατί ιδιωτικό γραφείο επικοινώνησε με τους συντελεστές της συγκεκριμένης εκδήλωσης και τους πρότεινε, λέγοντάς τους ότι είμαι ιδιωτικό γραφείο, έχω αναλάβει τα ηχητικά του Γαλαξία. Και έχω αναλάβει να στήσω και εκδηλώσεις και σας προτείνω να έρθετε εδώ πέρα να κάνετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Άρα, ένα και στο κέντρο να ξέρω αν υπάρχει κάποιο ιδιωτικό γραφείο που κάνει αυτή τη δουλειά, με ποιους όρους, πόσο αμείβεται, με ποια σύμβαση, γιατί μας δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει αυτή η σύμβαση, αν αυτή η σύμβαση υπογράφηκε εκ των υστέρων, αφού είχε δοθεί η εντολή να γίνει, δεν ξέρω πώς εξηγείται όλο αυτό. Το γεγονός και γενικότερα, επειδή βλέπω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι full, είναι γεμάτο, δεν θα πω στην ουσία, γιατί προφανώς μπορεί και ο καθένας να έχει διαφορετική άποψη για το τι συνιστά καλό είναι το πρόγραμμα, δεν είμαι ακριβώς για το πρόγραμμα, αλλά έχει όμως μια συγκεκριμένη αντίληψη για το ποιος είναι ο ρόλος του Γαλαξία, που κατά τη γνώμη μου ως ενός χώρου πώς θα το πω, βαριετέ, πολλαπλών διαφορετικών συνόλων εκδηλώσεων, ας πούμε, το λέω με αυτή την έννοια. Και ότι σαν ένας χώρος που θα είναι ανοιχτός στις ομάδες της πόλης, στους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, στις όλες τις πόλεις της πόλης και να διοργανώσει τις δικές του εκδηλώσεις. Άρα ήθελα λίγο να ξέρω ποιοι είναι οι όροι με τους οποίους παραχωρείται ο Γαλαξία σε φορείς, σε εκδηλώσεις κτλ. Ποια είναι η πρώτη τη δημοτική σχέση. Υπάρχει κάποιο φορέα που το ζήτησε και δεν το ρωτάω. Αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν είναι συγκάλυψη ακόμα για κάτι. Ο κύριος θα ήθελα, αφού μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση, ότι αγαπητοί συνάδελφοι, την ουσία μιας ερώτησης την αξιώνει ή την απαξιώνει η απάντηση που θα δοθεί. Και όχι η στάση που παίρνουμε χαριατιζόμενοι απέναντι στην υπομονή της ερωτήσεως. Ως εκ τούτου, αν θέλω να ανεβάσουμε το επίπεδο συζήτησης, να έχουμε την ανοχή και τη δύναμη και να ακούμε και να απαντάμε. Το αυτονόητο δηλαδή που έχει πει και ο Γκραμς, ποια είναι ο δυτικός κομμουνιστής. Λοιπόν, σε συνέχεια τώρα, η ερώτησή μου είναι η εξής, σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου Πάρου. Πρώτον, να καταγγείλει ο Δήμος κάθε συμπεριφορά αυθαιρεσίας και καταστολής της αστυνομίας που υπήρξε στην τροπή της αιστείας και να δείξει τη θέση του να πάρει μια θέση ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιες πραγματικά καταστάσεις και παρεμβάσεις, γιατί είναι δεκάδες τα παραδείγματα για τους λειτουργικούς δήμους που σέρνονται ανήλικα παιδιά της εφηβείας λόγω των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε σαν Δήμος Δημοκρατίας. Και μια δεύτερη ερώτηση, θα ήθελα να γυρωθώ και να γυρώ στο σώμα, θα διαβάσατε όλοι ότι 6 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Μύρνης είναι στα υποσυμβόλαια της σχολείας. Αν η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συνήλθε, ποια είναι η θέση της και τι έχει να γυρώσει το σώμα στην πορεία αυτή της εξέλιξης. Ο κύριος Δήμαρχος. Πρώτα για την ερώτηση να ξεκινήσω από τον κύριο Δημάρχη, που ζητάει πόσοι συγγενείς δημοτικών συμβούλων δημάρχων κτλ. Έχουν κάποια σχέση εργασίας στο Δήμο. Ακριβώς δεν ξέρω, εγώ μπορώ να το ψάξω και να δω ποιοι είναι, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσδειχθεί, αν υπάρχουν τέτοιοι, και μιλάω για ένα συγκεκριμένο άτομο, κανονικά με διαδικασία του ΑΣΕΠ. Λοιπόν, τώρα να μιλάμε για κάποιον που έχει προσδειχθεί με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ότι το έχουμε κάνει κάποια γκάρι και είναι συγγενής με κάποιον, νομίζω ότι είναι λιγάκι υπερβολή και είναι και τροπικό. Να σα ρωτήσω, δεν ήταν η παραγωγή. Αλλά καλά, είναι η παραγωγή. Θα το κοιτάξω και πραγματικά στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να δω πόσοι είναι συγγενείς αυτοί και να σα ενημερώσουν. Αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάτι τέτοιες τραγμένες, όπως θέλω να πω, περιπτώσεις. Άρα για τη δημοτική αστυνομία που είπε ο κύριος Δημάρχης και μεταφορά εγγράφων, εγώ θέλω να πω ότι έχουμε 12 αστυνομικούς. Είναι 6 αστυνομικοί σε κάθε βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για το παρεμπόριο και χθες, ας πούμε, προσωπικά ήμουν εγώ στην πλατεία μαζί με τον επικεφαλής δημοτικής αστυνομίας και κυνηγάγαμε όλους αυτούς που είχαν
διάφορες γραμμάτες στην πλατεία. Δυστυχώς. Και σήμερα είναι πάλι. Μια το κάνουμε και μετά από 5 λεπτά ξαναεμφανίζονται. Είναι σαν τα μανιτάρια αυτή η εμφάνιση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κατάσχεση των εμπαρευμάτων. Και αυτό κάνουμε. Είπατε επικεφαλής, μήπως μπορεί να μας πείτε τι σου είπε. Εγώ. Λοιπόν. Τώρα για το διπλό παραθέρισμα, εκεί κύριε Δημάκη, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε, αντιστοιχώς, σας είπα, είναι λίγοι αστυνομικοί, οι οποίοι τι να πρωτοφυλάξουν, είναι 6 άτομα σε κάθε βάθος. Τώρα, μεταφορά είναι γραφό, πραγματικά μπορεί σε κάποια περίπτωση να γίνει. Παραδείγματος χάρη στα μαγαζιά της πλατείας που πάνε και κάνουν καταμέτρηση και μετά πάνε και τους επενδύουν εκεί. Μπορεί να το κάνει και αυτό η δημοτική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι γίνεται όμως εκμετάλλευση αυτού του καθήκοντος. Εντάξει, είναι πολύ περιορισμένη αυτή η εργασία των δημοτικών αστυνομικών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο. Τώρα. Τα δέσποτα σκυλιά. Τα δέσποτα σκυλιά πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν οι φυτόζωοι, οι οποίοι αντιδρούν σε οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις και προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε βάλει γάτους με φακελάκια, έχουμε βάλει ταμπέλες. Τώρα πήραμε και μια καταγγελία από το συνήγορο του πολίτη ότι πρέπει να αλλάξουμε τα ταμπέλα και να την βάλουμε διαφορετικά. Όχι ότι απαγορεύονται τα σκυλιά, αλλά επιτρέπονται εκείνα τα οποία συνοδεύονται κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι καθαρά θέμα προσωπικού. Αν δεν βοηθήσουμε οι φιλόζωοι, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα το ΚΕΠ τα απογεύματα. Πραγματικά, εγώ έχω δώσει εντολή να μην δουλεύουν τα απογεύματα. Δεν μπορούν να δουλέψουν τα απογεύματα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Το προσωπικό έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχουν φύγει όλες οι συμβάσεις έργου, έχουν μειωθεί όπως ξέρετε γύρω στο 30-40%. Νέες συμβάσεις δεν έχουμε. Δεν επαρκεί το προσωπικό και με το καινούριο ΚΕΠ που έγινε στην ανανεασμένη που αναγκαστήκαμε και πήραμε και 3 άτομα και τα στείλαμε στο πάνω ΚΕΠ. Δεν επαρκεί. Είναι και άλλοι δίδυοι όμως οι οποίοι λόγω στενότητας προσωπικού δεν δουλεύουν το ΚΕΠ το απόγευμα. Αυτό είναι ο μόνος λόγος. Εμείς το δημιουργήσαμε για να λειτουργούν και τα δύο, αλλά δυστυχώς από τότε που ξεκίνησε έχουμε χάσει πάρα πολλούς σημασιόμενους. Δεν μας δίνουν καινούργιους και δεν έχουν προσωπικό για να το λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Έχουμε ζητήσει με τις καινούργιες συμβάσεις, αν πραγματικά μας εκπαιδεύουν, να το λειτουργήσουμε για να πούμε. Στατική μελέτη, κύριε Σιάκη, πραγματικά υπάρχει. Εγώ ήμουν σε μια συνάντηση που έγινε με τον εργολάβο που είναι για το πάνω μέρος της πλατείας, με τους ανθρώπους του πάρκινγκ, του πόλης πάρκινγκ, και κάνει μελετική μελετή, πραγματικά υπάρχει στατική μελετή. Τα γραφεία των παρατάξεων, δυστυχώς είναι δύσκολο και είναι αυτό. Δεν έχουμε χώρους. Δεν έχουμε χώρους. Δεν υπάρχουν χώροι για να βάλουμε τα γραφεία πάντα. Εάν πάρουμε τίποτα καινούργια γραφεία και υπάρχει μια τέτοια, δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε. Δεν έχουμε χώρους. Δεν έχουμε χώρο. Πού να το βάλουμε. Δεν μπορούμε να στεγάσουμε τις υπηρεσίες της δικής μας. Δηλαδή, οι δύο σχολικές εκδομές που θα γίνουν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά να στεγάσουμε. Τα αυτοκίνητα, αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, θα γίνουν. Δεν μπορώ να λειτουργήσω το Δήμο βγάζοντας τις υπηρεσίες για να κάνω γραφείο των παραταξιών, ούτε εσείς θα το θέλετε. Υποχρεούστε εκ του νόμου, κύριε Δήμαρχε. Υποχρεούμε εκ του νόμου, δεν λέω. Δεν έχω χώρο αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να δημιουργήσω. Δικιάζεται. Πληρωμή το δίκασε. Δεν την έδωσε. Έχει λεφτά ο Δήμος. Αυτοκίνητα τώρα που δημιουργούνται φερόνται στην περιοχή του Αιγαίου. Νομίζω ότι η πολιτική είναι γενικότερα, δεν είναι αναπεριοχή. Εμείς καταγράφουμε τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια διαδικασία. Δυστυχώς αυτή δεν είναι 5-10 την ημέρα, αλλά είναι 4-5 την εβδομάδα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει ένα ειδικό στέγη. Είναι χώρο. Έχει γίνει καλή φορά, έχει καλή που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα. Για τα στέγαστα δεν ξέρω να σας απαντήσω. Πραγματικά θα το δω αυτό το πράγμα που μου είπατε για τις πινακίδες και για τις... Θα το δω, που το είπατε. Αφού θα το ψάξω να το δω και θα σας απαντήσω στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Το ίδιο και για την κυρία Κασημέρη. Πραγματικά για τα ερωτήματα δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας απαντήσω. Το θέμα της εστίας για την αστυνομία, πραγματικά εγώ από εσάς το
από εσάς το πληροφορούμε. Τώρα από την κυρία Τελιγιάννη το ξέρει. Εγώ από εσάς πληροφορούμε ότι είχε πάει η αστυνομία και είχε κάνει καταγγελία και προσπάθησε μας να πάρει κάποια τάξη στο σχέδιο. Από εμάς πάντως δεν έγινε καμία τέτοια παρέμβαση προς την αστυνομία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα για τα θέματα του Γαλαξία, ο κ. Κατζατογιάννου, ας απαντήσει γιατί ήταν τέσσερα τα οποία ακούστηκαν. Με έγραφο να καταγγείλει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Ότι προληπτικά ο Δήμος, γιατί είμαστε εδώ και το κράτησα. Απλά ο Δήμος θα καταγγείλει. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία το πρωί νομίζω συνεδρίασε, πήρε ορισμένες αποφάσεις, αν και είναι αποτελεσμένα αυτά τα γεγονότα για τις συμφωνίες των σχολείων. Έχει πάρει κάποια απόφαση, κάποιος είπε μας από την Δημοτική Παιδείας για το θέμα των συμφωνήσεων. Τώρα, μετά το κύριο Κατζατογιάννη, για το θέμα της αστυνομίας και των συμφωνήσεων. Ο κ. Κατζατογιάννης, τα ζητήματα και την εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι το θέμα της εστίας έχει λήξει εσίως. Δηλαδή, η εστία δεν είναι μέσα στα σχολεία, τα οποία συγχωνεύονται, καταργούνται. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σχολείο το οποίο μετά και από παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, γιατί το είχαμε πει και από την αρχή εμείς, ότι επειδή πραγματικά είναι ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και πρέπει, για τη στιγμή που δεν έχουμε και άλλες επιλογές για να αφήσουμε και μια σχολεία, πρέπει πάση θυσία να το διατηρήσουμε. Νομίζω ότι σε συνεργασία με τους γονείς, τους καθηγητές και τους μαθητές, κάναμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις και τελικά είχαμε ένα αίσιο τέλος στο συγκεκριμένο σχολείο. Κύριος Κατζατογιάννη, εκπρόσωπο. Θα πω δύο λόγια για τον Γαλαξία καταρχήν και μάλλον να το εξηγήσω κάπως διαφορετικά. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες, όλοι οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης προεκλογικά μας λέγανε ότι ο Γαλαξίας άνοιξε με σκοπό την προπαγάνδηση και τη διανομή προεκλογικού υλικού από τον Γαλαξία. Και κάτι είπαστε σε αυτό το ύφος και σε αυτή τη φυσιογνωμία. Στη συνέχεια όλων αυτών, θελήσαμε προεκλογικά, έτυχε να είναι προεκλογικά και είχε εξηγήσει και ο κ. Δήμαρχος από τους λόγους, να στήσουμε ένα πρόγραμμα όπου ουσιαστικά να περάσει τη συνείδηση των δημοτών, των πολιτών της Νέας Μήνης, ότι ο Γαλαξίας πέρασε στο Δήμο, ότι λειτουργεί ως δημοτικός πλέον πολυχώρος, δημοτικός πολυχώρος και πολιτισμό πέρα από άλλες δραστηριότητες και δρόμενα τα οποία πραγματοποιούνται εκεί. Βέβαια, κάποιοι επιμένουν και κάνανε νομίζω δίπλα πάνω σε αυτό το γεγονός και πάνω στα ποσά. Και θα ήθελα να ακουστεί ιδιαίτερα από τον κύριο Παντρό, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με αιτήσεις που καταθέτει κατά καιρούς στα γραφεία πολιτιστικού οργανισμού και από τα οποία προσθέτει και σε αναλύσεις. Σε τα μήματα που αναφορείται και ο κόσμος. Μία έτσι κατάθεση. Και άλλη αίτηση, δύο αίτηση κατάθεση. Τώρα, πρόσφατα για τις συμβάσεις, ή αν είχατε κρατήσει προμηνός, προδημήμου μάλλον, που αφορούσε το παγόνιο. Η Ρουμπίνη. Όχι, αυτό ήταν στην προηγούμενη περίοδο και ήταν η κυρία Τσαμασίλη. Στην προηγούμενη περίοδο που ήταν κάποιο ότι δεν σα δίνω απάντηση. Γιατί δεν δώσατε την απάντηση στην κυρία Τσαμασίλη που ήταν στην προηγούμενη περίοδο. Όχι, αλλά λέτε να κρύβεις, για να τις διορθώνω. Δεν λέω να κρύβεις. Θέλετε να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι είναι κάποιος, ας πούμε, παλαβός που κάθε πρωί έρχεται και θα συμποβάλλει από 10 ετήσεις. Δεν είναι. Κύριε Συρίγο, παρακαλώ. Ζητούσατε την απάντηση την οποία κατέθεσε η κυρία Τσαμασίου. Τη ζητούσατε, άρα λάβατε γνώση. Διάβασε ένα δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε στις εφημερίδες, όπου έλεγε λοιπόν, και αφού λάβατε για την απάντηση και δεν είχατε μια στοιχειώδη ενδιαφέρον, να το πω, να μην πω κάτι άλλο, να πείτε στον κόσμο της Νέας Μήνης ότι οι εκδηλώσεις του Άλλαξε δεν κόστανε 120.000, κόστανε 80.000. Ότι το παγοδρόμιο και το καρουζέ δεν κόστησε 70.000 όπως και μάτα θέλετε να λέτε. Εντάξει, αντιπολίτευσαστε, αλλά στα νούμερα, στα ποσά, καλό να μας δείτε όπως εκεί. Κόστησαν 40.000. Το καθένα. Αυτά βέβαια επιβεβαιώνονται και από τον απολογισμό και από τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε. Αυτά ήθελα όμως. Μία δημοσίευση στην εφημερίδα, ξέρετε, κάνουμε λάθος όταν ακούσαμε.
Δεν μπορούμε, δεν μπορώ αύριο, αύριο και να πω το Δήμος Αθήνας πώς ξόδεψε ένα εκατομμύριο για τις εκδηλώσεις των αποβλέων και τελικά ήταν 200.000. Δεν είναι ούτε δεοντολογικά αλλά ούτε ηθικά σωστό. Αν το 80 με το 100, ας πούμε, θεωρείτε ότι είναι το. Με το 100 με το 80 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνουμε συνδικαλισμό και λέμε αντί για 200 με το 100. Όχι, δεν κάνουμε συνδικαλισμό. Και εσεί να συνδικαλίσετε με το 100. Γιατί εγώ μπορώ να σα απαντήσω. Το γεγονός
το ότι το πρόγραμμα του Αναξία, για το οποίο μπορεί κανείς να διαφωνεί αισθητικά, προσεγγίσεις που μπορεί να έχει ο καθένας αισθητικά και την άποψη περί πολιτισμού. Αλλά αυτό το πρόγραμμα, κύριε Πάτο, δεν είναι βαριετέ. Το μόνο που δεν είναι, είναι βαριετέ. Όταν έρχεται στην πόλη μας ένας Χατζινάς, ένας Πλέσσας, χωροθέατος, συναυλίες έθνη, τζαζ, από τους κορυφαίους εν Ελλάδη, το μόνο βιβλίο παρουσιάζει υψηλό, υψηλοτάτο επίπεδο, θεωρώ ότι το μόνο που δεν μπορεί να πει είναι ότι είναι βαριετέ. Επίσης, όπως σε όλες τις ενότητες μας, και αν θέλετε, τις πιάνουμε και τις αναλύουμε τελεία προς τελεία, κόμμα προς κόμμα. Όχι, να σε όλες μας τις ενότητες, και αν δεν το γνωρίζετε, καλό είναι να το μάθετε, μα σε όλες μας τις ενότητες, από την ποιήση πεζογραφία μέσα στις Ιωνικές Γιορτές, που είναι η κορυφαία μορφή έκφρασης, συμμετέχουν από το 40 μέχρι το 80% δημότες Νέας Μύρης, είτε ερασιτεχνικά γκρουπ, είτε καλλιτέχνες, καλλιτέχνες, είτε επαγγελματίες. Και αυτό δεν μπορεί να μου, και σας ξαναλέω, μπορούμε να το αναλύσουμε κόμμα προς κόμμα. Πάντως εγώ δεν τσακώσα τίποτα από αυτά που είπατε σήμερα. Παρακαλώ κύριε Πάντο, παρακαλώ κύριε Πάντο. Δυο απλές ερωτήσεις κάναμε. Πόσο πληρώνατε, τι προβλέπει η σύμβαση με τα γραφεία όπως θα κάνουν τις εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε λοιπόν απάντηση σε σχέση με τα γραφεία μπορεί να υποβάλλετε ερώτημα και να σας αναλύσω. Τι παίρνει το γραφείο, τι μαζί της, την ανάλυση των εκδηλώσεων. Έχετε κάποιο πόλεμο να το πείτε. Και επίσης, κύριε Πάντο, δεν είναι ανάγκη να μου κάνετε και ερωτήματα. Δεν είναι ανάγκη να μου κάνετε και ερωτήματα, διότι οτιδήποτε απόφαση παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο και οποιαδήποτε απόφαση υλοποιείται, ανεβαίνει στο πρόγραμμα διάβια και μπορεί να κρυθεί από οποιοδήποτε πολιτικό. Κύριε Πρόεδρε, τι επιχείρημα είναι αυτό, μην μου κάνετε και ερωτήματα να τα βλέπετε στο Ιντερνετ. Εάν δεν σας ικανοποιεί, να απαντάει μέσα στην πάνω, δεν σας το είδατε. Σας ικανοποιεί. Θέλετε, σας ικανοποιεί. Λέτε αλήθειες, αυτό είναι καλά. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό. Εάν κάποιος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση αντιδημάρχων βημάτων, υπάρχει και το επόμενο βήμα. Εάν κάποιος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, δεν κάνουμε διάλογο. Προχωράει στο επόμενο βήμα. Κυρία Κρυγέννη. Προφανώς και υπάρχει αυτό, υπάρχει ως υποχρέωση. Κυρία Κρυγέννη, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Πάτο. Κυρία Κρυγέννη, το σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, συνεδριάσαμε σήμερα μια ώρα το μεσημέρι και βγήκε κύριε Βρετέ ένα ψήφισμα όσον αφορά το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολών. Θεωρούμε ότι μετά τις δημοσιεύσεις που ξέρουμε όλοι και από τα νέα και πιο πριν, μια εβδομάδα πριν από την επενδυτή, αλλά και από την ιστοσελίδα του Υπουργού Παιδείας, ότι το θέμα των συγχωνεύσεων όσον αφορά γυμνάσια και λύκεια δεν αφορά τη Νέα Σμύρνη, αλλά στην περίπτωση των δημοτικών μας αφορά εκτός δύο περιπτώσεων. Εμείς βέβαια το καταγγείλαμε σαν γεγονός. Υπάρχει σχετικό ψήφισμα, δεν μπορώ να σας το διαβάσω τώρα, γιατί δεν έχει καταγραφεί και δεν έχει δημοσιευτεί. Σε ποια κατεύθυνση είναι? Στην κατεύθυνση της μη αποδοχής των συγχωνεύσεων και των συνενώσεων των σχολών. Και ήταν παρόν και εκπρόσωπος της πλευράς των δασκάλων, τόσο σε συνδικαλιστικό επίπεδο όσο και σε δασκαλικό,
οι οποίοι ήταν ομόφωνοι από εμάς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που ο κύριος Πάρης θα είχε ενημερώσει, επικοινώνησα με το αστυνομικό τμήμα, δεν γίνανε ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα μάθατε, γιατί και εμένα με ενόχλησε αυτή η διαδικασία μόλις μου την είπατε. Δηλαδή, πράγματι, έτσι όπως μου την περιγράψατε, μου τύπησε άλλα πράγματα και λίγο ενοχλήθηκα. Πώς να το πω, πολιτικά περισσότερο. Και πολιτικά. Δεν έγινε όμως ακριβώς έτσι. Υπήρξε ένα άτομο αστυνομικός έξω από την εστία. Δεν ήταν από πλευράς αστυνομικού τμήματος. Σαφώς η δημοκρατική δεν ήταν εμπλεκμένη. Είχε κληθεί από ανθρώπους της εστίας γιατί φοβόντουσαν κατάληψη. Δεν μπορώ να πω από ποιους γιατί μου το είπαν τελώς σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά η ανάμεξη του αστυνομικού τμήματος περιοχής είναι τελώς μηδενική. Σα πληροφορώ ότι όσες φορές για περιπτώσεις παραβατικότητας έχουμε απευθυνθεί, δεν μας δίνουν καν σημασία. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχουν τη διάθεση να καταλύσουν δημοκρατικούς θεσμούς, ούτε να τους προασπιστούν. Μην φοβάστε, δηλαδή δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο κανένα. Σας το διαβεβαιώ όμως ότι η ευαισθησία μου και εμένα σε αυτούς τους ίδιους τα θέματα είναι δεδομένη και θα το κρατήσω. Πάντως, η μη συμμετοχή τους σε τέτοιες διαδικασίες είναι προάσπιστο δημοκρατικό. Σε ερώτημα, σε κρεμότητα του κύριου Στρέφη. Να θέσουμε ένα ενημέρωτη. Μη μας παραπέμπει στον άλλο μήνα. Έχει απλήσει η εργασία, κύριε Κομακοπονά. Είναι συνέχεια, κύριε. Προέκτησε αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να με κολλήσει το όμως, γιατί έχει το κείμενο που συλλέσει και τα στοιχεία είναι αρκετά. Λοιπόν, για την διαρκή ηλικία, μια ερώτηση του κύριου Στρέφη, παρέδωρο λιγορικό συμβουλικό. Ο Δήμος Νέας Μύρης αποφάσισε με το Δημοτικό του Συμβούλιο να αφού αυτές 14.000-2.000 Συνάδελφοι, λίγο ησυχία για να ακούγεται ο αυτοδομητής. Να συμμετέχει στην πρόσκληση εντός 48 του μέτρου 2.2 της Κοινωνίας Πληροφορίας για την υλοποίηση ηλικιακής πύλης στο Δήμο Νέας Μύρης. Ο αρχικός πρωτοκόλλου ήταν 14.24.2006 που υποβλήθηκε η αίτηση στο συναντήστηκε η υπηρεσία. Τον Αύγουστο του 2006 με το ΦΕΚ 34.095 πήγαν από δέσποτα της Κοινωνίας Πληροφορίας όπου εγκρίθηκε στο Δήμο Νέας Μύρνης η δημιουργία δημοτικής πύλης ύψους 479.750 ευρώ. Ο Δήμος Νέας Μύρνης ως όφιλε από τις διατάξεις του οικείου της οικίας πρόσκλησης προσέλαβε εξωτερικό συνεργάτη εξειδικευμένο σε θέματα πληροφορικής, σαν τεχνική υποστήριξη του κύριου Κλεμμύρα, καθηγητή πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και προχώρησε στη δημοσίευση διεθνούς διαγωνισμού στις 2 Δεκάτου 2006, ο οποίος προηγουμένως εστάλη στην κοινωνία της πληροφορίας και πήρε αίτηση από τον Διευθύνων Σύμβουλο και τις υπηρεσίες εκεί που αξιολογήσατε τον διαγωνισμό αυτό. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις εταιρείες, η Greek Geeks, η APEC, η κοινοπραξία Decision Integration Έπαφος. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε από τον τεχνικό σύμβουλο που είχε προσλάβει ο Δήμος Νέας Μύρης για την συγκεκριμένη ενέργεια και εστάλη στην κοινωνία της πληροφορίας που και πήρε τελική αίτηση στις 28 Δεκάτου 2006 όπου έγινε την κατακύρωση των πρακτικών αξιολόγησης του τεχνικού συμβούλου. 2,5-7 οικονομικές προσφορές. Κατακύρωση γίνεται στην κοινοπραξία Decision Integration Έπαφος. Στέλνεται τα πρακτικά των οικονομικών της κοινωνίας πληροφορίας και κάνουν τελική αίτηση. Το ποσό της σύμβασης ήταν 4,36,129,50. Η διάρκεια της σύμβασης 13 μήνες για την υλοποίηση του έργου και άλλα 3 χρόνια συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών τα οποία παρελήφθησαν. Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ. Βεβαίως. Αυτά τα τελευταία. Το
Για το ποσό της σύμβασης ήταν 4,36 για 29,5. Η διάρκεια της σύμβασης από 1η Δεκάρτου 7 ως 30 Δεκάρτου 8. Όμως υπάρχουν και τρία έτη πέραν αυτού, αυτής της ημερομηνίας καταληκτικής, που είναι η συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού. Το κόστος της συντήρησης ανέρχεται σε 115.825,16 μαζί με το ΦΠΑ. Το έργο περιλάμβανε εξοπλισμό, ένα web server και ένα database server, ένα backup server, ένα firewall, Cisco, δύο UPS, λειτουργικά συστήματα Windows 2003 για το server, τρία πακέτα, ένα Force Windows Server 2003, μια βάση δεδομένων SQL και πάρα πολλά υποσυστήματα, 10 στον αριθμό, όπως διαχείριση ετήσεων πιστοποιητικών ημοτολογίου, διαχείριση δημοτικού φόρου, πληρωμή λογαριασμών online, διαχείριση επιφάνειων ετήσεων καταγγελιών πολιτών, δημοσκοπήσεων δημοσιευμάτων πολιτών, ενημέρωση προμηθευτών, εκδόσεων και δημοσιευμάτων τάρκ, διαχείριση αποφάσεων κλπ. Επίσης, στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται όλες τις συνοδευτικές και παρεμβόμενες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση, παραμετροποιήσεις και ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα ολοκληρωτικό έργο. Τώρα, οι πληρωμές έχουν γίνει πραγματικά. Ξεκίνησαν από τις 29 Δευτέρου του 2008 να πληρώνονται με τιμολόγια που κοβόντουσαν την χειροκρασία. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε το 2010 με την οριστική παραλαβή του έργου, τον έλεγχο της κοινωνίας πληροφορίας και την έκκληση ότι το έργο πήγε καλώς. Μία ερώτηση με την κυρία Στυπωρά. Να σας πω, επειδή σας βλέπω λίγο τη φωλάκια, να είστε σε όλα τη φωλάκια, γιατί άμα ξέρετε πως παραβάσετε κάνει κανονισμού και του κώδικα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Μια ερώτηση. Για τι λόγο, τόσο δεν είναι άλλη την ερώτηση. Σας φτιάχνει μια αγωνία. Μόλις πάρω το όλο, φτιάχνει μια αγωνία. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το ποσό που αναφέρατε, 406.129,5 ευρώ, αφορά την παραγωγή, το κόστος παραγωγής και υλοποίησης. Συν τα 115.000 που λέτε. Είναι 4.000 το σύνολο. Μάλιστα. Είναι 115 η συντήρηση. Τελικά 310.000 δηλαδή. Ναι, είναι όλα τα. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια δραχμές, να πάμε στο παλιό μας νόμισμα. Το οποίο είναι η παραγωγή, έτσι. Μιλάτε γι' αυτό. Επιμένετε ότι αυτό σας κόστησε. Για το αποτέλεσμα το οποίο είναι ανύπαρξη. Μιλάτε για δημοψηφίσματα, δυνατότητες. Δώσατε όλα αυτά τα λεφτά, είναι σκάνδαλο. Και δεν θα περιοριστώ στην ερώτηση αυτή. Απλώς προς ενημέρωση του σώματος θα προχωρήσω και σε κάθε άλλο νόμιμο μέσο για να δούμε κατά πόσο αυτά τα λεφτά αξίζουν να πάνε εκεί που πήγαν. Δεν θα μείνουμε εδώ απλώς σε μια καταγγελία που θα γίνει σε ένα στενοχώρο. Και ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να του δώσω ευρύτερη διάσταση. Και θα του τη δώσω. Και θα προχωρήσουμε σε κάθε. Απειλείται αυτό που φοβάται, κύριε μου. Εγώ πήγα στη διαδικασία να πατήσω για στοιχεία συγκεκριμένα. Αυτά που είχαμε στο φάκελο, δημοσίε πληροφορίε συνεδρίμενε, μπορείτε να κάνετε ό,τι καταγγελία θέλετε, όπου θέλετε, να διευκρινίσετε τι διαδικασίε, απευθυνθείτε εκεί που πρέπει να το κάνετε. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό για να το πιστεύω και όχι και άλλα ζητήματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα που τεθήκανε είναι από δύο κοιτάζουν, αφού τα εξετάσω, θα προωθηθούν στο γραφείο Δημάρχου με τις διαδικασίες που διέχονται προ Δήμο μας και όλη την αρχιστρατεία αυτή και θα παρουθούν στο Δήμαρχο σε επόμενα δημοσιοτά από κανέναν και από οποιονδήποτε, σε αυτήν την δημοκρατία, θα κάνει οποιασδήποτε αναφορές, ελέγχους, απαιτούνται προς διευκρίνηση ενός θέματος. Αυτό που δεν επιτρέπεται σε καμία των περιπτώσεων, και γι' αυτό προκαλέω τον κ. Στέφανο να το κάνει, αλλά θα το παρακαλούσα να το κάνει χωρίς χαρακτηρισμούς μέχρι να επιβεβαιωθεί, είναι ένα από σκανδάλο. Σε κάθε θέμα του δημόσιου, νομίζω ότι είναι σκάνδαλο, δεν μπορεί να λέει ότι είναι σκάνδαλο, εάν δεν αποδειχθεί κάτι. Γιατί τότε θα πάμε σε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα αλληλοκαταγγελόμαστε για σκάνδαλα. Διαδικασία ελεγκτική
έχει οποιοδήποτε το δικαίωμα να κάνει σε όποιο βαθμό. Παρελθόντως να σου πω ότι ο κ. Σιδήρος ξέρει να σου πει, διότι με όλα αυτά τα τεχνικά χάνει την ουσία, αυτό που δεν γνωρίζουμε, είναι ότι το σύστημα αυτό πλην του ΦΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει στα 4,36 και πλην το 110 συντήρηση, περιλαμβάνει και δυνατότητα της ανάπτυξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, GIS. Δηλαδή είναι ένα τριπλό σύστημα. Είναι ένα σύστημα πόρταλ, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφερομένων από το Δήμο και είναι ένα σύστημα GIS γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Το αν είναι μεγάλο ο πόσο ή μικρό κρίθηκε και στριπλούν από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Αττικής του πρόγραμμα κοινωνίας της πληροφορίας. Δεν ήμασταν εμείς οι διαχειριστές των κομμάτων, οι διαχειριστές, οι ελεγκτές, οι παραγωγές, αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω το οποιοδήποτε. Να σταματήσω δηλαδή ενοχλώ. Όταν μιλάω ενοχλώ κανένα. Ενοχλείτε κανένα για το καλά ότι η ιστορία του σκανδάλου. Εσύ είσαι προς το γέμιο κύριε Κουτελάκη. Καμπό είναι κατά το Λέω λοιπόν ότι θα παρακαλούσα και τελειώνω ξανά στην καταγγελία ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και εγώ άκουσα τον κύριο Πρεσβέστη να αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις μεταξύ μας, οι οποίες δεν είναι ερωτήσεις πληροφόρησης, αλλά είναι ερωτήσεις αλληλοκαθομάτων. Θα παρακαλέσω όλη την ευθέτεια που επιτρέπεται ότι την επομένη φορά προς αυτοπροστασία, ούτε προς επίθεση, ούτε προς ψώμα, αλλά προς άμυνα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, στυλ πολλών ερωτήσεων που υπήρξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αρχίσω να ρωτάω κι εγώ έτσι. Δηλαδή το στυλ, βάλατε τα παιδιά σας στο Δήμο και είναι ερώτηση χωρίς να αναφέρω, θα αρχίσω να ρωτάω κι εγώ έτσι. Θα αρχίσω να ρωτάω τον κύριο Περιμένη, παραδείγματος χάρη, να μας πει αν γνωρίζει από τον πατέρα του ποιος έβαλε φωτιά το Δήμο το 1998. Εσείς κύριε Κουτελάκη γνωρίζετε. Να συνεννοηθούμε. Ερωτήσεις ουσίας για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλου. Να μην αλληλοκαρφωνόμαστε με τις ερωτήσεις. Ξέρουμε και εμείς να κάνουμε τις ερωτήσεις. Δεν θα γίνει σωστή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που μας αφορούν και δεν τους λέγουν. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, επιπροσωπητού. Όχι, όχι, Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος, εγώ αυτό που σας λέω, και μέλος μιας οικογένειας, να νιαρίστε όσο θέλετε, να νιαρίστε, ακούστε, να αναφέρεστε στην οικογένειά μου, αυτό είναι το είδος σας, θα μου δώσετε μία πρόταση, θα μου δώσετε μία πρόταση. Δεν είναι δυνατόν σε ανθρώπους, θέλω να μιλήσω, δεν είναι δυνατόν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και έχουν ευεργετήσει και τον κύριο Κουτελάκη. Η παράταξη η οποία αναφέρθηκε τον ευεργέτησε από την αφάνεια στην οποία βρισκόταν εκεί την εποχή. Ο κύριος Κουτελάκης διορίστηκε από τον Δήμο. Αυτό είναι το διαφήμιο. Αυτή είναι η ποιότητα και του κύριου Κουτελάκη και η δική σας που ανέχετε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα πείτε ό,τι θέλετε. Συνάδελφο, παρακαλώ και συνάδελφο. Αν έχει σκότσια, μίλα για εμένα.
εσύ ήσουν ανύπαρκτος όταν η παράταξη του συνάδελφου σε έβαλε στο Δήμο. Ανύπαρκτος. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, απλώς θα μπορούσα μέσα να απαντήσω στον κύριο Πάγκαλη πριν. Πραγματικά και εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των παραμένων συλλογικών. Κοιτάξτε να δούμε, κύριε Πάγκαλη, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε κι εμείς, αν υπάρχει δυνατότητα, να ενισχύσουμε αυτό το έργο της αστυνομίας μας. Τακτική συνεδρία, συνθέμα χρόνο. Για ποιο πράγμα κύριε. Θέλω τον λόγο. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, επειδή προχωράτε πριν απαντήσω σε αυτό που θέλω, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, εσάς ως πρόεδρο και το Δήμαρχο. Επειδή βλέπουμε εδώ την πρόσκληση τακτικής συνέλευσης, δεν υπάρχει το θέμα της εκλογής, συνέχισης για την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Θεωρείτε ότι είναι. Σας παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσω τέλος πάντων. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Τέτοιο, δηλαδή για εσάς εκτιμάται ως πιο σοβαρό η καταστροφή παλιών σφραγίδων και η επιστροφή αχρεωστήτως καταπληκτέντος ποσού που αφορά τη τιμή ζώνης από την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της εκπαιδευσής. Όλα τα θέματα έχουν αναγκαιότητα. Θέλω, σας παρακαλώ, δεν θα απαντήσετε εσείς εκ μέρους του Δήμαρχου. Είπα τον πρόεδρο και τον Δήμαρχο ρώτησα. Εσείς είστε προφανώς. Να μην Δήμαρχος, δεν ξέρω. Μπορεί να μου απαντήσει ο Δήμαρχος Πλάτσον. Αυτό θα μου απαντήσει. Ευχαριστώ. Πραγματικά δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα, δεν είναι σοβαρό θέμα. Όχι, έχουμε αναζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας πει πραγματικά ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε από εκεί και στο εξής. Γιατί είναι πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν έχουν εκλέξει τις παραστάσεις του Δημότη και εμείς περιμένουμε να μας πούνε ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Διότι, όπως γνωρίζετε, η καταληκτική ημερομηνία ήταν 28 Δευτέρα. Λοιπόν, επειδή δεν έγινε, πρέπει να περιμένουμε και εμείς εντολές. Έχουμε ζητήσει εγγράφους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καλύφθηκα. Και όσον αφορά το θέμα της ιστοσελίδας και το κόστος το οποίο μου αναφέρατε, κύριε Πολύρα, αυτό που το οποίο αναφέρατε, τα 300.000 περίπου, το κόστος ασφαλώς και επαναλαμβάνω τη λέξη είναι σκάνδαλο, διότι εγώ προσωπικά έχω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι και εκτιμώ ότι είναι σκάνδαλο ένα τέτοιο ποσό. Πολύ περισσότερο όταν εγώ προσωπικά έχω ιστοσελίδα, ενημερωτική ιστοσελίδα, η οποία δεν μου κόστησε με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πάνω από 5.000 ευρώ. Λοιπόν, με ποιο σχετικό και ποιανού την ευθύνη η Δημοτική Αρχή διαφημίζει μεγάλο ιδιωτικό όμιλο που διαστηνοποιείται στον χώρο της υγείας μέσω της πρόσκλησης η οποία υπάρχει μέσα στο πάνελ που μας λέτε για τη σημερινή δουλειά σου. Έγκριση για διάδοση μίσθησης της ποσού 2.432,32 ευρώ που αφορά την παροχή υπηρεσιών προσφερομένης εργασίας υπαλλήλων του Δήμου. Κύριε συνάδελφε, είναι για δύο συναδέλφους τον κύριο Παπαδοπούλου και τον κύριο Λαγουδάκο που έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και πρέπει να το διάστημα στο οποίο έχουν πάρει παράσταση πρέπει να φέρουν πρώτα τα λεφτά που πρέπει να Ναι, κύριε Πάντο. Ήθελα να ρωτήσω τι περιλαμβάνει αυτό το ποσό δανείου. Τι καλύπτουμε στεφάνια, τα πάντα του ενώ του φορέου τη πόλη, του παρατάξεω. Είναι για την είναι για την αντιπολίτευση, είναι ορισμένα στεφάνια τα οποία καλύπτουν. Αυτό
μάλλον το στεφάνι μου. Θα ήθελα, αναλυτικά, κύριε Δημαρχή, όταν λέτε στεφάνια, σαν μπορείτε να τα αναφέρετε για ποιους λόγους. Δεν ξέρω, κύριε Κασιμέρη, είναι πάντα τα ίδια. Είναι πάντα τα ίδια. Στα συμπερικά μου, αυτό είναι. Είναι για το Δήμαρχο, είναι για την Εθνική Αντίσταση, είναι για το Αστυνομικό Τμήμα, είναι για το Ευρυτεροπάθεια Εκπαίδευση και την Παραμάθεια Εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Δήμος. Ναι. Είναι πάντα το άσο που αναλυτικά θέλει. Δεν είναι 12. Συνέχεια το ίδιο να €50. €50 Είχατε δεσμευτεί όπως κάποτε μέσα σε αυτή την αίθουσα ως παράταση για τον Δημάρχο τότε του Δημάρχου Λεωτεράκη ότι θα καλύπτετε και τα στεφάνια που καταθέτουν οι δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούω σήμερα από τον κύριο Δήμαρχο, από τον κύριο Τσουλάκη, ότι αυτό πλέον δεν ισχύει. Εγώ το ξέρω ότι δεν ισχύει, γιατί κάθε φορά εγώ το πληρώνω το πράγμα. Ακριβώς αυτό θέλω να διευκρινίσει, δεν έχω καμία αντίληψη. Ότι γινόταν κάθε φορά το ίδιο γίνεται, κύριε Κούπα, δεν έχουμε καμία. Ναι, αλλά είχατε δεσμευτεί διαφορετικά κάποτε. Αυτό σας έχω σημαίνει. Ξέρω ότι όλοι κάναμε κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Μας ξάνετε την φορά. Δεν θα μείνετε να κάνω καμία αντίληψη. Όχι, ο ασφαλώς και ξεκινάτε θέμα για να ψηφίσουμε ή όχι το ποσό των 800 ευρώ. Θα μπορούσαμε να γίνουμε περισσότερο. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Κύριε συνάδελφε, είδες τι μας κάνουν πολλές ερωτήσεις. Εκεί που για μας γίνεται θέμα είναι ο γλώμπος εορταστών της 25ης Μαρτίου, η οποία δεν είναι αυτή ένα απλό συμβάν, ούτε μια απλή εθνική γιορτή. Είναι πολύ, κάτι πολύ περισσότερο. Και οφείλουμε να το πει πολλές φορές και κάτι περισσότερο. Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ. Εάν θέλετε, περάστε έξω να μιλήσετε. Να το δουν και να το βλέπουν διαφορετικά. Εμείς διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο που συμβαίνει αυτή η γιορτή, η οποία έχει χειριστεί αυτό σε μια μαθητική παρέλαση. Και επειδή είναι λοιπόν μια μαθητική παρέλαση που έχει λόγο και στην αντιδήλωση, θα παρακαλούσα την κυρία Δημήματος να κοιτάξει να οργανωθεί τελείως διαφορετικά. Και όσον αφορά τα ακούσματα και όσον αφορά κάποια δρόμενα που πρέπει να σημούν στην πόλη την ημέρα εκείνη. Δεν είναι δυνατόν 25 Μαρτίου να κυβερνάνε έτσι. Κατά την άποψη του παιδί μας, που πιστεύω ότι αντανακλάται στην άποψη πολλών και από τη συμπολίτευση. Εμείς θα είμαστε μέσα, κύριε Αντιδήμαρχε, εάν θελήσετε να την οργανώσετε και με διαφορετικό τρόπο, όχι την παρέλαση βεβαίως, όχι την δοξολογία. Αφήστε αυτά που ξέρετε, κύριε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Υπάρχει δημοτική μουσική απόλυτη. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Που μπορεί πράγματι εκείνη την ημέρα να ακούγεται. Έχει πλούτο μεγάλο η δημοτική μουσική και είναι απαραίτητο να συμβεί αυτή την ημέρα, όπως απαραίτητο θα ήταν και στην πλατεία να καλέσουμε τους συλλόγους εδώ τους τοπικούς και να υπάρχουν και κάποια χορευτικά δρόμενα εκείνη την ημέρα. Έχετε συλλόγους. Και κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν ο επέτειος της μάχης της Κρήτης να γιορτάζεται όπως γιορτάζεται και η 25η Μαρτίου που την διοργανώνει ο Δήμος να την διοργανώνει με τόσο πρόχειρο και αποσπασματικό τρόπο. Δεν γεννάτε θέμα λοιπόν ότι εμείς θα καταψηφίσουμε το κονδύλι, αλλά ερχόμαστε σε δυσκολία όχι για το κονδύλι των 800 ευρώ, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η γιορτή αυτή, η εθνική εκδοχή. Κυρία, να το πούμε εμείς τόσο. Θα ήθελα, συνάδελφοι, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αυτά που λέμε μεταξύ μας κάποια στιγμή και όχι στα νερά στα συμβούλια, να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Και αυτή η κατάσταση του πάνω να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, να καταφύγεται μόνο ένα στεφάνι στη μνήμη των αγωνιστών και τα υπόλοιπα χρήματα να διατίθενται κάπου σε κάποιο οίκο φτωχών, παιδιών, με ανάγκες και οτιδήποτε άλλο. Και προσπαθεί να το καταφύγει.
πρόταση, κυρία Καραμπούλη, παρακαλώ. Αν όχι, γιατί. Μόνο το θέμα δεν είναι αυτό τώρα. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη. Μισό λεπτό, δεν είναι πρόταση. Το θέμα είναι να εγκρίνουμε 800 ευρώ να γίνει για την διαδικασία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα παρελθόντω. Έχει ο καθένα να προτείνει μέχρι που είναι φανταστεί. Δεν είναι το θέμα. Προσήμωση είπα, είπε απαγορεύσει. Όχι, δεν είναι το θέμα. Είναι άλλο το θέμα. Μιλάει και πολύ σωστά. Όχι, δεν είναι το θέμα. Να συγκρίνει το πρόβλημα. Να συγκρίνει το πρόβλημα. Άλλο συνάδελφο, δεν θα κάνει τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Αν δεν είναι 800 ευρώ, δηλαδή τι να δίνουμε από τα 800 ευρώ. Αν κάνουμε τα στεφάνια, θα μείνουν 100 ευρώ. Αυτό είναι να καταθέσουμε άλλο. Όχι όλα τα στεφάνια. Κάτι να κάνουμε. Από όλου. Και από όλου. Τι σα κάνει ο καθένα από του. Μπορώ να έχω το λόγο και συμφωνεί απόλυτα με την κυρία Ξηλούλη και προτείνουμε να καταθέτει το δύναμο στην Υπουργή Αντίσταση και να προτείνουμε να έχει πιο τα χρήματα να κάνει την Υπουργή Αντίσταση. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε και εμείς από την πλευρά. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εγκρίνεται ομόφωνα το τρία θέμα. Θέμα 4. Α. Χορήγηση ενδεή σχεδόν επιβίωση. Β. Χορήγηση και διάθεση πίστοση ποσού 45.000 ευρώ. Η κυρία Ιακωβάκη. Θα δούμε τώρα. Η κυρία Μέλη. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε τι είχε γίνει. Είχαμε πάρει κάποια απόφαση για περισσότερα χρήματα. Τότε τι είχε γίνει, γιατί βλέπω κάθε χρόνο τα ίδια χρήματα έρχονται για τους ενδεείς. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ένα άλλο ποσό κάθε χρόνο. Για θυμίστε μας αυτό. Εγώ μια ερώτηση, πρόεδρε, παρακαλώ. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Τσιάκης, αν ερώτηση υπάρχει, γιατί δεν το κατάλαβα να ρωτήσω. Ο κύριος Κούπας, ο κύριος Τσιάκης. Περιμένω και την τοποθέτηση της κυρίας Αντιμάκου, η οποία ξέρω ότι όπως πάντα θα είναι πολύ αναλυτική και πολύ κατατοπιστική. Πριν την τοποθέτηση όμως, για να το λάβει υπόψη της κόλας, θα ήθελα μία ερώτηση προς την κυρία Αντιμάκου. Πέρα από 45.000 που ζητάει και που θα διανύει με τον τρόπο που θα μας εξηγήσει ότι διανύει κάθε φορά ο Δήμος προς τους άπορους δημότες. Υπάρχουν και κάποια άλλα χρήματα σε είδος ή απευθείας χρήματα τα οποία διανέμονται και τα οποία ενδεχομένως να μην είναι χρήματα που φεύγουν από το Ταμείο του Δήμου αλλά προσφορά κάποιων δημοτών και τα οποία διανέμονται σε άπλες οικογένειες. Έχει υπόψη της κάτι τέτοιο. Περνάει από το Δήμο κάτι. Ο κύριος Τσιάμπης. Εκτός από το συγκεκριμένο, δεν ξέρω να ακούμε. Ακούγεται και εκτός από το συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο νομίζω ο χώρος που εγκρίνει με κάθε χρόνο, θα ήθελα να θυμίσω εδώ
καλώς όλους τους φίλους και στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, επειδή βιώνουμε καθημερινά με κατάρρευση έτσι και με τον συγκεκριμένο συστήματος, αυξάνονται λοιπόν όχι απλά μόνο οι εμπνεείς, αλλά και άλλες ομάδες πολιτών μας, οι οποίες έχουν πολύ πολύ μεγάλα σοβαρά προβλήματα και διαβίωσης. Μήπως μπορούμε να συζητήσουμε σε κάποιο άλλο θέμα, σε κάποιο άλλο θεματοποιημένο συμπραγάλι να θεματοποιήσω σε ένα συμβούλιο για δημοτικό πατοχολείο ή δημοτικό φαρμακείο ή δεν ξέρω τι, να παίρνουν οικογένειες άπορες τα πρώτα, τα αλλία με παρέντα φάρμακα και διατρόφιμα. Εκτός από τα 35.000, τα οποία φαντάζομαι ότι έχουν δημιουργηθεί όλοι οι συνάδελφοι και να τους υπήρξουν ομόφωνος. Πάρουμε μόνο τον Ματιός, έχουμε και θέλουμε να τους υπολογιστούμε και έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε τα πέντε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιακωβάκη. Κύριε Συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουν εδώ το ποσό δεν είναι μόνο κάτι που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι δαπάνες υπάρχονται σε ένα άρθρο 22 του κώδικα και πρέπει να έχουμε την προέγκριση της παρέμβασης. Αυτό είχε δημιουργηθεί μία φορά, αλλά δεν ήταν ευθύνη της, άλλαξε η πάρεδρος και τότε για ένα διάστημα, αν θυμάστε, δίναμε χρήματα. Μετά μας υποχρέωσαν να είναι δωροεπιταγές που σήμαινε τα αντίστοιχα χρήματα να μπορούν να τα παίρνουν σε ρηγίδες. Άλλαξε λοιπόν σε ένα διάστημα μεταξύ προς το τέλος του έτους του προηγούμενου, όχι για λίγο διάστημα και η καινούργια πάρεδρος δεν δεχόταν να εγκρίνει τα ποσά. Παρά τα αυτά, χάσαμε δηλαδή ένα εγκαλικό χρόνο μία σφάλια και όπως ξέρετε αυτό γίνεται πάσχα και Χριστούγεννα. Τώρα, ο αριθμός των ανθρώπων που δικαιούν είναι οι άγωροι, όπου το πιστοποιητικό του Λύρας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και μέχρι νεοπέρας, δηλαδή το 2012, το φορέα που εκδίδοντα, δηλαδή την ομαδία. Και η άλλη ομάδα είναι οι υπερήλικες, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, δηλαδή βασικά οι άνθρωποι που ήταν ανασφάλιστοι και λόγω του ότι είναι υπερήλικες, τους ασφαλίζουν στον ΟΓΑ και παίρνουν τη σύνταξη κατώτερη του ΟΓΑ που είναι γύρω στα 430 ευρώ. Εμείς όμως πέραν αυτού, δηλαδή και με τα δύο αυτά καρδιά, είτε η μία ομάδα είτε η άλλη, έχουμε το κοινωνικό ιστορικό που λέει κατάγομο να είναι το ετήσιο εισόδημα και δεν το ορίζουμε εμείς, το ορίζει πάλι η αρχή που μας εγκρίνει τα ποσά. Ότι το ατομικό του εισόδημα δεν μπορεί να είναι πάνω από 4.650 τον χρόνο, αν η οικογένεια έχει δύο τέτοιους ανθρώπους που εργάζεται και το σπίτι δεν πρέπει να είναι πάνω από 80 τετραγωνικά. Αυτή είναι η όρη που το κοινωνικό ιστορικό συμπεριλαμβάνει αυτές τις ομάδες και μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός, γιατί δεν σας πλήρω πολύ περίπτωσες που τους κάνουμε τώρα, κυμαίνονται γύρω στα 100 με 110 άτομα, δεν ορίζουμε από τώρα ακριβώς τον αριθμό, ορίζουμε το ποσό. Γιατί ο αριθμός τον εξαρτούμε μέχρι και την τελευταία ημέρα που είναι να συγκεντρωθούν τα χαρτιά. Πόσο μέρη που είναι πια, θα συγχωρείτε. Γύρω στα 100 με 110 άτομα. Αλλά αυτό το αφήνω ανοιχτό για να είναι μέχρι και την τελευταία μέρα που έχουμε το δικαίωμα για να ετοιμαστεί η κατάσταση. Γιατί αυτή η κατάσταση πηγαίνει προς έγκριση μαζί με το ένταλμα. Όλα αυτά τα δικαιολογικά συνοδεύουν το ένταλμα το 45.000 ευρώ που δεν δίνουμε όμως οι δίκτυα, δίνουμε δωροδιοθετές. Ανάλογα λοιπόν θα μοιραστούν το ποσό το 45.000 ή 100 ή 110 ή 105 αναλόγως μέχρι την τελευταία ημέρα που κάνουμε μετά. Να ρωτήσω κάτι μετά. Ρωτήστε κύριε Πρόεδρε, τις δωροεπιταγές επιμελήσετε εσείς οι ίδια υπό την εποπτεία σας. Αυτό το ποσό ζητάμε τις προσφορές από τις αλυσίδες βασικά, εμείς πηγαίνουμε στη Νέα Σμύρνη και κοιτάμε να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές. Μην νομίζετε ότι υπάρχει πολύ καλύτερο. Δηλαδή, τα παιδιά του σούπερ μάρκετ όπως είναι ο βασιλόπουλος ή ο
όπως ορίζει ο νόμος, ορίζει των ειδών και του ποσού και εμείς δίνουμε τις προεκτές για να μπορούν να ξεδιάσουν. Άλλο ένα μηνό κάνει το δύο για να μπορούμε να φέρουμε τα τρόφιμα. Δυστυχώ δεν μα εκκρίνουν αυτά. Τρόφιμα, βασικά είναι τρόφιμα. Απαγορεύεται και εξαρτούνται τα ποτά. Τώρα, ποιο θα δίνει. Συνάδελφοι, παρακαλώ, μην κοστίζετε. Λοιπόν, συγκεντρώνεται αυτή η κατάσταση με τα απαραίτητα λειτουργικά όπου συνοδεύουν είναι στο απόλυτο. Όποιος συνάδελφος θέλει το ίδιο να δει, απλώς δεν τα θέλει. Και η πιλωτολογία δεν το επιτρέπει, αλλά οι άνθρωποι αυτά συνοδεύουν το έγκαιρμα που πηγαίνει στην πάλι. Και μετά επιστρέφονται στο Δήμο για να ελέγχει και η πάλευρος του λόγου του αληθές, γιατί είναι βεβαιώσεις και της πρόνοιας, αλλά και του ΟΓΑ, και τα παραδίδουν εκπρόσωπος της κοινωνικής πολιτικής που συνήθως, όπως ξέρετε, το είστε το κύριο Σελεκινίδης, εκπρόσωπος της οικονομικής υπηρεσίας, και τώρα θα ορίσουμε και την επιτροπή όπου είναι ο κύριος Μπάβας, και ένας εκκλησμονικής αστυνομίας με αναπληρωτή, γιατί δεν ξέρουμε από τι πάνε έχει. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι παραδίδουν τις επιτελείες όπου σε κατάσταση υπογράφουν με αριθμό ταυτότητας και την υπογραφή τους και το ποσό που παίρνει σε το επιτελείο κάθε ενδιαφερόμενο. Τώρα, εκεί προηγηθήκαμε εάν έχουμε συζητήσει και όπως ξέρετε το είχε πάρει, εγώ δεν σας έχω καλέσει ακόμη για τα εργασιακά, γιατί δεν έχει γνωρίζει το σημείο που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο του υποσχεδίου. Γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί απολύτως πώς μπορούμε σε μια έκτακτη ανάγκη ή πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό, το κοινωνικό. Δεν υπάρχει διεκτήβα που να προέρχεται από το Δήμο και να μπορεί να οργανώσει τη δική σου. Σαν του δημοσιογραφικού τύπου που υπάρχει και το πιθανότερο είναι να γίνεται από δημοτικές επιχειρήσεις και όχι από το Δήμο, ούτε από τα κοινωνικά πρόσωπα, και υπάρχει μια δυσκολία στο να υλοποιήσουμε αυτή μα τη σκέψη που σωστά την καταθέτεται. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε τρόφιμα μεγάλη διάρκεια και σε μια έκτακτη ανάγκη να μπορούμε να δίνουμε πάντα με το κοινωνικό ιστορικό της κοινωνικής υπηρεσίας να μπορούν οι άνθρωποι έκτακτες ανάγκες τους να μπορούν να τις αναπληρώνουν. Τώρα, αν δημιουργούμε, έχουμε τμήμα εθελοντών και τα καθή μας δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση να έχουμε τρόφιμα που να μπορεί να τα δίνει η κοινωνική υπηρεσία όπως και φορείς ιδιώτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν, δεν χρειάζεται εδώ να πούμε το όνομά τους και να μην υπάρξει και λόγος για διαφήμιση, που δίνουν πάντα και τη σούγκυρα η ίδια διατροφή ένα μεγάλο πακέτο που πάλι μέσα από την κοινωνική υπηρεσία πηγαίνουν οι ίδιοι ή η κοινωνική υπηρεσία με την ίδια σύσταση και φέρνει αυτά τα πράγματα και έχουν τα μοιράσει. Θα ήθελε λαϊκή εισαγορά, κυρία. Δεν ισχύει η κυρία προέκυψε η δυσκολία από την Ελλάδα. Γιατί εμείς θέλουμε και το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορούμε 3 ώρα να μαζεύουμε πράγματα ή 4 ενδιάμεσα και σε 5 χρόνια είχαμε αναλάβει ως Δήμος να κουβέντε λοιπόν το αυτοκίνητο και αυτοί να μας τα τοποθετούν κάπου για να τα παίρνουν. Αλλά αυτό που είχε αναλάβει ο πρόεδρος της Λαϊκής, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος συνεργάσιμος και το σταμάτησαν εκείνοι, ενώ εμείς είχαμε την διάθεση και ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί κάθε Τετάρτη μοιράζαμε κάποια φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα το επαναφέρουμε, να δούμε πώς μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε ό,τι περισσεύει στο τέλος, γιατί αυτό καλύτερα αν μπορούσαμε θα τα αγόραζε ο Δήμος. Δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνει. Δεν το επιτρέπει. Υπάρχουν πράγματα και μπορεί να χρειαστεί να σας φέρουμε μετάκτος, γιατί εκεί σε συνεννόηση πάλι με την παρέμβαση, σε έκτακτες περιπτώσεις, ποιες κρίνονται έκτακτες. Κανένας από τώρα δεν ξέρει να μας πει. Αλλά πράγματι, όταν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό όπως μέχρι τώρα έχετε δει, δεν έχει υπάρξει τέτοιο έτοιμα εδώ,
γιατί θέλουμε όταν υπάρχει να είναι πραγματικά τεκμηριωμένο, έτσι ώστε να μην απολυθεί από την Πάρεδρο, γιατί θα είναι λυπηρό και δεν έχει σημαίνει τώρα, να μιλάμε ή να δίνουμε κάποια ελπίδα σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους και μετά να τους λέμε δεν μας προέδρεψαν, δεν μπορούμε να σας κολλώσουμε. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί, αλλά με τα καινούργια της κοινής δημοδιότητας, που ενώ ήταν ένα σύμφωνο και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τα κοινωνικά ζωστά και να τα πούμε, να δίνουμε, να δίνουμε και τις απορίες και τα αφρονιακά αντιπρόσωπα, τελευταία ενημέρωση είναι ότι από εκεί που ορίστηκε έτοιμα θα εξαρτηθούν μέχρι το 2012 να τα ευρύνουμε εκεί. Άρα δεν παίρνουμε, παρόλο που είχαμε δυσκολεύει, δεν είχαμε όλοι του αρχισμού σαν το κοινό, δεν μιλάω για το χώρο, από διάφορα σούπερ μάρκετ και δεν ανταποκρίνονται. Δεν ξέρω αν έχουν ανταποκριθεί κάποιοι, αναφέρατε το όνομα του σούπερ μάρκετ που θα σου πει για τα παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Παρακαλώ. Που καμπολίδες τα προσφέρουν να τα αγοράσουν με αυτόν τον τρόπο των ερευνητικών, όχι να τα προσφέρουν. Τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι πρόθυμοι να δώσουν προσφορές από την αγορά, από την ελιάστηση. Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ που είπατε δεν προσφέρουν και ένα ποσό. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Έχει δοθεί ποτέ από κάποια εταιρεία σούπερ μάρκετ. Κύριε συνάδελφε, πού ήταν μεταξύ σα ένα ποσό για να το διαθέσετε όπως πρέπει. Όπως νομίζετε δηλαδή. Αν θέλετε, σε ό,τι αφορά για μία και μοναδική φορά, το σούπερ μάρκετ το Κούκας που ανέλαβε και πήρε την δουλειά, ας το πούμε, το 45, έδωσε, διότι πάμε ακριβώς για σας γελάσω, κάποιες ευρυκαίο δώρο εκπαιδεύσεις των 50 ευρώ. 50 ευρώ. Οι οποίες... Παρακαλώ, πραγματήριο, παρακαλώ. Σε αυτούς και περισσότερο είχαν ανάγκη, ή σε έκτακτες περιπτώσεις ανάλογα με το χρόνο που μας έδινε τη δυνατότητα. Αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, μην φανταστείτε. Νομίζω ότι ήταν άντε 40 τέτοια τη δουλειά. Σε ίχος πάλι. Συνεχίζεται. Θα ήθελα λοιπόν να προηγούμε στην κυρία Τηρήματος την προσπάθεια αυτή, η οποία είναι αφαιρετή καθόλου, να γίνει ακόμα πιο συστηματικά και πιο έντονα και ενδεχομένως να το βλέπατε και θετικά ότι αυτή τη δουλειά δεν πρέπει να την κάνετε μόνοι σας. Μπορείτε να την κάνετε διαπαραταξιακά, να σας βοηθήσουμε όλες τις παρατάξεις. Εκείνο που ενδιαφέρει στις δύσκολες, στις κρίσιμες οικονομικές συγκυρίες, είναι το μέτρο αυτό να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και χωρίς να ξοδέψει περισσότερα χρήματα ο Δήμος. Μπορούμε, έχω την ελπίδα, ότι μπορούμε μέσω της ευαισθησίας των ανθρώπων που ασχολούνται στον χώρο να βρούμε περισσότερους χωρικούς από το κουμπέτσι. Ένα πράγμα όμως θα πρέπει να προσέξετε, κυρία Δήμαρχε, και το λέμε τα λόγω γνώσεως. Η όποια διανομή γίνεται στους ανθρώπους, τους άπορους,
σύμφωνα με την ομαρτία μου, τις καταστάσεις της ομαρτίας, θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα προσωπικά εσείς να πηγαίνει ακριβώς στους δικαιούχους, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα του να αγοράζουμε ποτά ή μάλλον μέσω των δωροεπιταγών να αγοράζουμε και ποτά από τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε κάποιες τέτοιες καταγγελίες. Δεν αναφέρω ονομαστικά πουθενά γιατί είναι καταγγελίες απλώς και όχι αποδείξεις. Θέλω να σας καταστήσω προσεκτική όμως και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας ότι θα πρέπει να το δείτε και θα πρέπει, με συγχωρείτε για την κουβέντα που θα πω, να πάρετε όλο το καθήκον αυτό επάνω σας, μόνο εσείς. Ο κύριος Μιχαλούδης. Είναι προφανές ότι η πρόταση γίνεται, δεν είναι αξιέπαινη και θα τύχει και της δικής μας. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, περίοδο της οικονομικής κρίσης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για το Δημοτικό Συμβούλιο να προσπαθήσει, συμφωνεί και δική μας κιόλας, να εκπονήσει ένα πλαίσιο πολιτικής στα θέματα της κοινωνικής συντρόφισης της τοπικής κοινωνίας. Ενώ κάποιες ιδέες, πράγματα, απόψεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές, που ενδεχομένως να μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ και που εν πάση περιπτώσει υπάγονται σε αυτό που αναφέρουμε ως πράσινη οικονομία, ως πράσινες πολιτικές και κοινωνική οικονομία. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε ο Δήμος της Νέας Σμύρνης να συζητήσει μαζί με την κυρία Δήμαρχο και να μιλήσει για την υπόθεση του κοινωνικού παρκοκρίου, του δημοτικού φαρμακείου, μια καμία κίνηση. Δεν είναι θέματα που έχουν να κάνουν με ενδέχονται με τις πραγματικές και σκάφη που κάθε παρέμβλου και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δείτε, δεν είναι και ο παράδειγμας, είναι παράδειγμας, διότι είναι πολύ στην ιστορία. Παρακαλώ, υπάρχουν ευκαιρίες αρκετά ενδιαφέρουσες από δήμους, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή και στο Δήμο μας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Βάσει ο οποίος, και αυτό είναι ένα σύγχρονο συνεργασία με την κοινή του κοινωνικού τομέα, βάσει την οποία υποχρεούνται ο κοινωνικό τομέα να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, αυτό είναι το πρόβλημα εμείς, θέματα για τα αισθήματα του περιβάλλοντος και της κοινωνικής τρόφιμης. Υπάρχουν και δημοσίες αναφορές δήμους, υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες ενδείξεις. Παρόλο που είχαν και αδραϊκά πρόγραμμα με τους νεκρούς αστέγους κλπ. Στην Αθήνα, το ότι το βράδυ της φυσικής μεγάλου πλήρης μας περιπτώσεως στην Αθήνα, είχε βγει ο Δήμος έξω με κουβέρτες, με σούπες κλπ. Ίσως να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Δεν το παρακολούθησε κανείς, που εγώ το παρακολούθησα από κοντά και τρελάθηκα βλέποντας το πώς οι πολλοί συμπολίτες μας είναι στα πλαίσια της πρόκειας της Αθήνας και σε πόσα σημεία της Αθήνας. Όχι μόνο σε σημεία τα γνωστά που ξέρετε, σε σημεία που δεν φαντάζεστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο, είναι και εδώ και ο πρόεδρος του κοινωνικού, και ένα πλαίσιο πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής της Νέας Μύρνης. Μια τελευταία πρόταση που θα δείτε, γιατί εδώ πέρα δεν νομίζω ότι δεν είναι πολύ πρόκειρα τα πράγματα τώρα, δεν θα προκαλούσουμε την εξάρτηση τη συζήτηση του τέλου, είναι να συνδέσουμε και με μια άλλη διάσταση αυτό που λέμε ηθική δημοτική τράπεζα. Δηλαδή να βρούμε τρόπο να ενισχύσουμε την απασχόληση μέσα από άλλου τύπου λειτουργία του τραπεζικού συστήματο σε σχέση με το Δήμο. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, εκείνο που με βάση με γύρω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε και κουβέντα. Για να οργανώσουμε συστηματικά και με καλό τρόπο μια κουβέντα όλων μας, που μέσα από μια πλευρά θα διατάει κανείς, την πλευρά της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτό. Κύριος Μαθής. Θα ήθελα να το πω την πλευρά τη δικιά μας, του μονιστών συμβούλων εδώ πέρα, ότι δεν είμαστε καταρχήν κατά της ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων. Όμως, πρέπει να διευκρινίσω ότι είμαστε κατά της πολιτικής που γεννάει αυτές τις καταστάσεις. Και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια πολιτική φτωχοκομείου. Είμαστε υπέρ του εξής, ότι θα πρέπει αυτές οι πολιτικές να καταπολεμηθούν στη ρίζα τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα το εργατικό κίνημα, να αντιπαλέψει αυτές τις καταστάσεις. Εννοούμε τι, ότι δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να λέμε ότι οι εταιρείες, ξέρω εγώ, τα σούπερ μάρκετ είναι υπέρ του να βοηθήσουν τους φτωχούς όταν γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί πέρα μέσα, ποιοι είναι αυτοί που απολύουν, ποιοι είναι αυτοί που στέλνουν σε μακρόβια κατάσταση ανεργίας τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Επομένως, είμαστε κάθε αντίθετοι σε κάθε τέτοιου είδους λογικές. Για μας, αυτό που πραγματικά είναι κοινωνική πολιτική, είναι πρώτον
μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες. Όσοι είναι άνεργοι να καλύπτονται με επίδομα 80% του βασικού μισθού. Να υπάρχει πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους, ανεξαρτήτως του αν χρωστάνε ή όχι στα ταμεία. Γιατί δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για αυτό που βιώνουν. Σταθερή δουλειά για όλους. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί από τη μία πλευρά να έχουμε ελαστικές σχέσεις εργασίας, να τις υποστηρίζουμε και από την άλλη να λέμε ότι πάμε να ενισχύσουμε αυτούς που για τα 8 με τα υπόλοιπα δεν έχουν πώς να ζήσουν. Να μην υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους να μην κόβεται ούτε η ΔΕΗ ούτε η ΔΑΠ, δηλαδή να έχουν ούτε ούτε, δηλαδή οι βασικές τους ανάγκες να παραμένουν παρακαλώ, όπως όσο έχουν. Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Από την πλευρά εδώ πέρα, αυτό που θα μπορέσει να γίνει, αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματικά κοινωνική πολιτική, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και τρία κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών. Με υπέρυσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό εντεξματό, εγκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο το έτος έλεξης οικονομικού έτος, μικρότερο των 25.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και τρία κατοικία των τριτέχνων των τρίτεχνων οικογενειών. Με ίσω συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό εκτιματό, εγκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτου ένταξη οικονομικό έτου, μικρότερο 45.000 ευρώ. Μείωση κατά 50% πρότασή μα σε αντίλογο αυτού. Μείωση κατά 50% του δημοτικού τελού καθαριότητα του εκπροσωπικού στου συμπολίτε μα που αποδεδειγμένα έχουν υπαρκεί στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Διατήρηση της πλήρους απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και την πρώτη γενιά κατοικία σε πολίτες και άπορους και άτομα με αναπηρία πλέον του 30%. Σε αυτήν παρακαλώ. Είπαμε ότι δεν ξαναλέτε τώρα κρεμάτι. Σας είπε η κυρία Αντιδήμαρχος ότι θα γίνει μια διακομματική επιτροπή που θα κάτσει κάτω για να συζητήσει. Άρα αυτές τις προτάσεις σας μαζέψτε τις και εσείς και ο κ. Νεφελούδης και οποιοδήποτε άλλο να τα πείτε για να έχουμε μια νέα στάση σαν του Δημοτικού Σύμβουλου. Τι τα λέτε τώρα για να τα πούμε. Θα σας δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή αυτή να τα πείτε όλα. Πέρα από την Ευρώπη δεν είναι κακό να ακούσει και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Μα τα περισσότερα που λέτε έχουν γίνει και τώρα. Λοιπόν. Και βεβαίως αυτό που εμείς θεωρούμε κύριο και καθοριστικό στο αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι αν θα υπάρχει αγωνιστική διάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, την συμπολίτευση, την αντιπολίτευση, στο να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά ανήκουν στους εργαζόμενους. Αυτά που έχουν στερήσει, όλα αυτά τα χρόνια που γράφονται τώρα να τα ξαφρυλώσουν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Στέμος κάτι να κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Θα μπορούσαν τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής να μην περιοριστούν μόνο σε μια ειδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από την κυρία Αντιδήμαρχο και τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων. Θα μπορούσαμε ίσως είτε σε μια ειδική ή σαν θέμα μιας κοινής τακτικής συνεδρίασης να συζητηθεί το θέμα της κοινωνικής πολιτικής όπου όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους. Και όχι μόνο να ασκηθεί και να συζητηθεί. Σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και να εκφραστούν όλοι οι συνάδελφοι. Σε αυτό δεν υπέρετε άνοιγμα στους συναδέλφους και μάλιστα που στηρίζουν και εσάς. Αυτό καθένας το κρίνει, ακούει και κρίνει. Από τη στιγμή που θα έρθουν οι προτάσεις αυτές στο Δημοτικό Συμβουλίο, θα μπορούν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συμπληρώσουν. Αυτό έλειπε να μην μπορεί να συμπληρωθεί ή να απορριφθεί κάτι. Τώρα το λέμε, τώρα το στρογγυλέ. Η παράδοση των προεπιταγών, όπως σας είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, είναι αποτελείται από τον κύριο Ιακημίδη της κοινωνικής υπηρεσίας, ο κύριος Βάμας που είναι της οικονομικής υπηρεσίας, ο κύριος Μαστροσταμάτης που είναι από την δημοτική αστυνομία σαν τακτικός και ο κύριος Καβαρδίνας Αναστάσιος αναπληρωματικός. Είναι η επιτροπή που θα παραδώσει τις προεπιταγές στις εκπαθήσεις. Κύριε συνάδελφε, υπάρχει κάποια αντίρρηση στην έλεγχη του κύριου Αντιδήμαρχου. Ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 5. Η Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΣ του
περιβαλλοντικού συνδέσμου αφιλών Πειραιά, ο κ. Δήμαρχος. Επίσης, συνάδελφοι, εκεί είναι δύο δημοτικές έχουν για την παράταξη της υποψηφίας και ένας από την παράταξη της υποψηφίας. Εμείς προτείνουμε την κυρία Γαρανοπούλη και τον κύριο Πούλιο από την πλευρά της υποψηφίας. Τώρα κάποιος από την αγία της δικές σας. Υπάρχει κάποια πρόταση, συνάδελφοι, βεβαίως, ο κύριος Κούπας. Εμείς προτείνουμε την κυρία Νάνου από την παράταξη μας. Υπάρχει άλλη πρόταση. Εγώ το κύριο Ματή. Ο κύριος Ματής. Ψηφοφορία, συνάδελφοι. Τρεις. Παρακαλώ! Δύο να, αλλά η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αυτή. Αλλά ποια θα είναι. Το πνεύμα και το γράμμα του νόμου πρέπει να είναι σύμφωνο με τη διαδικασία εκλογή στο μέλλον. Θα έλεγα
η αντιπολίτευση από τα καθίσει μαζί με τι πολίτευση. Γιατί εσύ τόσο τον κύριο Μαρτιμόνο. Λόγω περιβάλλοντος. Κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Γαλανοπούλου, Πούλιος Νάμος. Πούλιος Νάμος. Κύριοι συνάδελφοι, κατά πλειοψηφία εκλέγονται οι συνάδελφοι Γαλανοπούλου, Πούλιος και Νάμος. Γιατί να εκπροσωπήσουν το δικό στο περιβαλλοντικό σύμβεσμα. Πάμε θέμα 6. Καταστροφή παλαιών σφαγίδων. Κύριος Δήμαρχος. Οπότε υπάρχουν 37 κάξι που πούσε ένα κεφέτε διάφορες φραγίδες και περιβαλλοντικές. Όχι, αριθμός μελέτης 78 του 2010. Ο κύριος Δήμαρχος. Έχει το 7. Έχουν αποσυρθεί από την αρχή της διαδικασίας του κύριου Δήμαρχος. Υπάρχει ένα λάθος. Θα μας το πείτε μετά. Όταν έχουμε τακτικό θέμα και υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, θα το συζητήσουμε. Θέμα 9. Κύριοι συνάδελφοι, για το θέμα 9 υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Εγκρίνει ομόφωνα. Τι ο Πασχαλικός, ήταν μια ώρα. Ομόφωνα για το κοινό. Ο κύριος Πάντος. Δεν μιλάω πριν τις κοστίες. Δεν ξέρω αν μπορείς να συνεχίσεις. Είναι αυτή η αναλυτικά, μέσα τα λέμε. Τι εννοείς. Πώς πίνακα, δεν είναι ανακατανομή. Μεταφέρονται κάποια... Στην πορεία του έργου γίνανε ορισμένες παρεμβάσεις τεχνικές και πράγματα. Μπορώ να το δω στο site. Μπορείτε να πείτε. Λέω το στο site. Το έχεις δει. Το έχεις δει. Έχεις δει. Υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι, κάποια διατήρηση. Το θέμα 9 συγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 10. Έκριση πρωτοκόλλου προσωπικής και ελεκτικής παραλαβή του έργου. Παραλαβή και πείρα του έργου. Στο 9 του Λευκό. Ναι, κύριος Λευκό. Λευκό, ο κύριος Βοητός και ο κύριος Μαθής. Αρνητικά, ο κύριος Κούπας και παράταξη συνολικά. Θέμα 10. Έκριση πρωτοκόλλου του αστυνομικής και ελεκτικής παραλαβής του έργου ανακατασκευή απλέτου του ετών γυμνασίου, αριθμός μελέτης 151. Ήταν ένα έργο, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο βρέθηκε αναγκαίο γιατί υπήρχε μια ρογμή στο γράφεδο του αύριου χώρου στο 7ο Δημοτικό, στο 7ο Γυμνάσιο στην περιοχή του Ασυρμάτου. Ξυλώθηκε όλο το γράφεδο και είναι καινούριο ανακατασκευή του γράφεδου. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό, κύριε Καστανέλο, τα λέει, θες αναλυτικά, δεν ξέρω απ' έξω πόσα τετραγωνικά είναι. Το καθόλου και εδώ ολόκληρη το κατάλογο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που τοποθέτησε. Θέμα 11.
εγκρίση απολογισμού οικονομικού έτου 2010 του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δημοτικό γυμναστήριο Δήμου Νέας Κρήτης. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στο θέμα του απολογισμού. Κάποια τοποθέτηση, ο κύριος Πάτρος. Η τοποθέτηση είναι γενική και για τους απολογισμούς που ακολουθήσουν για να μην πάρω το λόγο. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι υπάρχει έκκληση από τα διοικητικά συμβούλια στον νομικό προσώπο. Ναι, και δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο τύπου ζήτημα από αυτή την άποψη. Τα ξεκινάει πράγματα κυρίως έχουν να κάνουν με τις επιλογές που γίνονται και το πώς προχωράει. Αυτά είναι θέματα που νομίζω ότι αφορούν κυρίως στο σχεδιασμό και όχι τον απολογισμό. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς θεωρούμε έτσι κι αλλιώς σε όλη και την ίδια τη διαδικασία που προβλέπει το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο ο Δήμος Νέας Δήμης, όπου δεν ερωτώμαστε όταν αποφασίζονται αυτές οι δαπάνες και ερχόμαστε να εγκρίνουμε το καλό ή κακό που γίνανε, αντιλαμβανόμενοι επίσης ότι νομίμως έγιναν τέλος πάντων οι νομότυπα, έγιναν όλα, θα συζητήσουμε λευκό. Υπάρχει κάποιο, κύριος Κούπας. Γενικώς, ως παράταξη και προσωπικά χρόνια ολόκληρα να ψηφίσουμε προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και ενδεχομένως και απολογισμούς. Τώρα είναι απολογισμός. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πώς ενδεχομένως. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε όποια νομικά πρόσωπα εκπροσωπούμεθα και οι πρόσωποι μας, έχουν δηλώσει κατάφαση, αυτό συνεχίζεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο από εμάς. Έτσι λοιπόν και για το θέμα 11 και για το θέμα 12 και για το 13. Μέχρι το 15 θα ψηφίσουμε ναι. Οι εκπρόσωποι μας δεν είχαν εκφράσει αντίληψη. Ο κύριος Στέφος. Επειδή ως παράταξη είμαστε καινούργια και για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον στην προηγούμενη θητεία δεν συμμετείχαμε όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και δεν είχαμε και εκπροσώπους φυσικά στα νομικά πρόσωπα, ως παράταξη εμείς ψηφίζουμε για το 11ο, το 10ο, 13ο, 14ο και 15ο θέμα, ψηφίζουμε εγώ. Υπάρχει κάτι άλλο που θα σε ευχαριστήσει, ο κύριος Νεπενιώδης. Θα συμπίσουμε και τα πέρα μαζί με τα με λευκά από τον κύριο Βρετό και τον κύριο Πάτο και τον κύριο Στέφο. Κύριο Στέφο, όχι, είναι παράταξη της παρατάξης και αρνητικά από τον κύριο Κούπα. Αρνητικά, με αφορμή λοιπόν τα θέματα αυτά και λόγω της κατάρτισης του τοπικού προσώπου του Αρχικού Οργανισμού και του Αρχικού Δικαστηρίου ως αρμόδιο θέμα του αθλητισμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα διοικητικά συμβούλια για τη δουλειά που πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια στην ενεργεία αυτών των τοπικών προσώπων, τόσο της αντιπολίτευσης στα μέλη όσο και της συμπολίτευσης για την κριτική τους, για την συμμετοχή τους αλλά και τον τρόπο που καταστήκαμε. Βοήθησαν σημαντικά τα θέματα αθλητισμού να πάνε λίγο πιο μπροστά στην πόλη μας και θεωρούμε ότι αυτό να κερδίσουμε τον τρόπο που συμμετείχαμε. Ευχαριστούμε κύριε Σερβίδη. Θέμα 16. Καθορισμός εκλογών παράτασης προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίου.
από έδρας να κάνω μια διόρθωση για τον πρόεδρο και για τον αντιπρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Ενηλικίες. Είναι 1.300 το βοηθό με το 1.200. Άρα, με τον πρόεδρο, εάν την τεθεί της αγγλικής στέγης είναι 1.000 ευρώ, για τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού είναι 1.200 ευρώ και για τον πρόεδρο των κοινωνικών προσώπων που είναι καθή και προσχολική αγωγή είναι 1.400. Για την πρόεδρο αντίστοιχα 480 και 560. Αυτό νόμο αυτά. Εγώ θα ήθελα για το κύριο Μεσεκόνη τοποθέτηση, ο κύριο Κούπα τοποθέτηση, ο κύριο Λεφτά τοποθέτηση, ο κύριο Στέφα τοποθέτηση. Κύριο Πάτσο, Νικό. Τι να είχαμε, αυτό ήταν πρώτα. Το 2004 όταν μετά από κάποια εισήγηση του τότε Υπουργού Εσωτερικών έριξε τον μπαλάκι να ανακοινώσει δεχόμενα στα δημοτικά συμβούλια. Μέχρι τότε οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι οικονομικών προσώπων δεν είχαν αυτό που λέμε πάγια αντιμνηστία, μηνιαία αντιμνηστία. Το θέμα είναι γενικότερο και άπτεται και έχει πολλές παραμέτρους. Μία από τις κρατούσες απόψεις είναι αυτή που λέει ότι εάν δεν προβλέπετε αμοιβή για τους ανθρώπους που ασκούν υπεύθυνο δημόσιο λειτουργήμα, τότε κινδυνεύουμε την πολιτική να υπηρετούν μόνο όσοι είναι συνταξιούχοι ή όσοι έχουν τα μέσα εκείνα προς συντήρηση ώστε να μην περιμένουν τίποτε κατά την ανάγκη των κατηγοριών. Είναι μια σεβαστή και λογική άποψη, η οποία όμως έχει και αντίλογο. Και ο αντίλογος περιέχεται στη δεύτερη άποψη που θέλει τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση, οι υπηρετούντες να διαθέτουν και ένα είδος δραματισμού. Στην πρώτη περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο το να προκαταβάλεις και να επιβάλλεις σε κάποιον άνθρωπο να ασχοληθεί αφιερώνοντας αυτό το χρόνο, να είναι και άμεσος. Είναι εξίσου όμως δύσκολο να περιμένεις από τον οποιοδήποτε θελήσει να αναλάβει ή το αναθέσεις να αναλάβει κάποια τέτοια καθήκοντα, να έχει οπωσδήποτε και μια πάγια αντιμνηστία, διότι αυτό μπορεί να λειτουργεί ως κριτήριο ανάληψης της θέσης. Κάτι τέτοιες λογικές διοκόμουν την ομοκλατούρα κάθε φορά στους οργανισμούς και όχι μόνο στους οργανισμούς. Το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά λεπτό για να αποφανθείς με ένα νέο. Εμείς έχουμε σαν άποψη και την έχουμε καταθέσει και παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει τα πράγματα να είναι πολύ πιο ρομαντικά. Αναλαμβάνεται, κύριε, μία θέση ευθύνης ως πρόεδρο ή ως αντιπρόεδρο. Όταν εκλεγήκατε Δημοτική Συμβουλή ζητήσατε τη συνένεση, εν πάση περιπτώσει, στην ψήφο της κοινωνίας. Δεν τους είπατε ότι ζητώ την ψήφο της κοινωνίας, διότι αποβλέπω κάποια στιγμή και σε ένα μισθό που θα πάρω από τα νομικά πρόσωπα, εάν διοριστώ εκεί. Βεβαίως υπάρχει η άποψη ότι κάποιος από εμάς ή κάποιος από όλους τους πρόεδρους μπορεί να αποποιηθεί την αμοιβή ή να τη διαθέσει. Αυτό όμως δεν είναι συντεταγμένη άποψη.
και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο τα δημοτικά συμβούλια, τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση και στο Δήμο μας μαζί, να μην θέτουν όριο αμοιβής των Προέδρων και των Αντιπροέδρων. Θα έλεγα μάλιστα ότι το να λειτουργήσει, το να μην υπάρχει αντιπιστία των Προέδρων και των Αντιπροέδρων, ίσως λειτουργούσε εποφελέστερα. Θα αποφεύγονταν έτσι και οι διαγωνισμοί εσωτερικά παρατάξει, κυρίως την πλειοψηφία, και εν πάση περιπτώσει θα υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια για την ανάληψη αυτών. Ξέρω ότι ο κύριος Κουτεράκης έχουν κουβεντιάσει για άλλοτε μέσα από την αίθουσα, έχει αντίθετη άποψη. Η δική μου παραμένει αυτή που είναι, αυτή που ήταν και αυτή ακριβώς είναι και τώρα. Δεν λαμβάνω θέση υπέρ της μισθοδοσίας, επιτρέψτε μου τη λέξη και συγχωρήστε μου λίγο το βαρύ της έκφρασης, των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των νομικών προσώπων. Ναι, ο κύριος Βρέφος. Ο κύριος Βρέφος. Ναι, κύριε Σεβούλη, μετά τον κύριο Βρέφος. Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να ομολογήσω πως το λίγο διάστημα που είμαι εδώ μέσα μου επιβεβαίωσε εκείνο το οποίο είχα αντιληφθεί όσο δεν ήμουν. Ασχολούμαι με τα δημοτικά και έτσι ασχολούμαι με τα κοινά, αλλά με άλλη προσέγγιση και με άλλη αφαιρετική πολιτική προσέγγιση και άλλο αξιακό πολιτισμό. Θα έλεγα ότι αυτό το δίμηνο ήταν αρκετό, πιο μάλλον μάλιστα ήταν το πρώτο συμβούλιο που είδα δηλαδή το μέσο της αντιπαραθέσεις ή τις συμφωνίες, της μία της υποφιλίες, την άλλη τα αντίθετα χαιρώματα, μετά τα αγκαλιάσματα, μετά είμαστε μια ωραία οικογένεια. Μόνο δηλαδή μαντιλάκια λείπανε εδώ να σκουπίζουμε δάκρυα, ότι μαλώνουμε και ότι κάνουμε αντιπαραθέσεις. Όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται και είναι γεγονός πλέον, και να μην το κρυβόμαστε. Και τα θέματα που αποσύρθηκαν και σήμερα αυτό δείχνουν, είναι ότι όλος ο καυγάς γίνεται για τον Πάπα. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τώρα θα ακούσουν και οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι εδώ και μας ακούν, όλοι οι άνθρωποι της πλειοψηφίας παράταξης αμείβονται από το Δήμο Νέας Μήνης. Με παχυλές αμείβες. 1.500, 2.500, 5 αντιδήμαρχοι. Δεν στέκουν στον Δήμαρχο, γιατί αυτοί στο κάτω-κάτω κάθε Δήμαρχο και πάξει. Είναι πλήρως και αποκλειστικό. Και είναι και απασχολήσεις που εμπλήρωσαν και τα λοιπά. Δημιουργούνται δηλαδή τέτοιες έμπιστες θέσεις. Ο κύριος Χατζητουριάν, ο κύριος Συρίγους, ο κύριος Βρετός, αμέσως του συμπολίτες. Να έχει ένα μισθό επιπλέον από αυτό που κάνεις και από αυτό που έχεις. Πάρε και 2.000 πόνους για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πολίτη, το φουκαρά, τον άνεμο, τον αγχωλημένο, τον καταραμένο πολίτη από αυτό το σύστημα. Αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι, είναι έξω τουλάχιστον από τον αξιακό πολιτισμό των κομμουνιστών των συμβούλων της Λαϊκής Συσπήρωσης. Και θα περίμενα πραγματικά από όλους μας, ακόμα και αυτές τις στοιχειώδεις αποζημιώσεις, αν θέλετε, του Δημοτικού Συμβούλου, εμείς κάνουμε μια παρένθεση, θα έρχεται τις πρώτες ταμείες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όσο δεν υπάρχει συμφωνία συνολική, γιατί πρέπει να ενισχύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να υπάρχει ως πολιτική παρέμβαση για τα οικονομικά εναργεία μέσα στο πολιτικό μας σύστημα. Θα λέγαμε όλα αυτά τα έσοδα να δημιουργήσουν ταμείο κοινωνικής συνοχής και αυτό που λέτε κοινωνικής αλληλεγγύης. Να μπουν όλα αυτά τα ποσά τα οποία δικαιολογούνται από τον νόμο για πραγματικά αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας, οι οποίες συνεχώς τα αυξάνονται και τα πολλαπλασιάζονται. Και να αφήσουν όλα αυτά τα πράγματα τους μισθούς άνθρωποι από εμάς που δεν τσέχουν κι ανάγκη. Είπε ο Παπαδρέου που καράσε χθες κάτι που τον προσέγγισε άνθρωποι. Εκεί ερχόμενος από τις Βρυξέλλες, είπε, παίρνοντας υπόψη δηλαδή και την Ιαπωνία. Όχι, είναι και την Ιαπωνία σήμερα. Είπε ότι πρέπει, παιδιά, εν πάση περιπτώσει, σε μια εποχή που η ζωή μας την άλλη μέρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι, να δείξουμε και μια κατανόηση και απευθυνόντας σε αυτούς οι οποίοι τον έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, προφανώς οικονομικά. Και λέω κι εγώ λοιπόν, επειδή η ζωή μας όλη είναι μετάβολη σε δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες, και οι πιο πολλοί, δόξα τω Θεώ, που είμαστε εδώ μέσα, έχουμε δουλειά και στο Δήμο. Κύριε απασχόληση, αυτοαπασχολούμενοι, κάτι βγάζουμε, δεν υποφέρουμε και πολύ. Εν πάση περιπτώσει, για να μας μένει και καιρός, αυτό το θέμα είναι λοιπόν μια ζήτημα πραγματικά προσέγγισης και αν το θέλετε και για πολλούς αυτοθυσίας ακόμη, την προσφορά του κοινωνικού συνόλου. Αυτά τα λεφτά λοιπόν εμείς δεν τα ψηφίζουμε, γιατί δεν θεωρούμε πως κάνουν κάτι ιδιαίτερο
οι αγαπητοί οι συνάδελφοι σύμβουλοι, όπως θα λέγαμε και τον εαυτό μας το ίδιο, ακριβώς αυτό και αυτά τα λεφτά πραγματικά να πάρουν για τον πληθυσμό της πόλης μας ή για πραγματικά τέτοιες εκδηλώσεις που θα αναδείξουν το λαϊκό συμφέρον του πληθυσμού της πόλης μας. Με το σκεπτικό αυτό και επειδή οι εποχές, εκείνο που καταξιώνει τον άνθρωπο, δυστυχώς μου είναι η πράξη και ο αξιακός πολιτικός πώς καταγράφει την καθημερινότητά του, εκεί θα φανεί ο καθένας μας πώς πραγματικά προσεγγεί στα ζητήματα και αν εδώ μέσα εκλέχθηκε για να υπηρετήσει αυτόν τον κόσμο ή μαζί με εκείνο το οποίο υπηρετώ, κάνω και παραπάνω εργασία και θέλω να αμείβομαι. Με την έννοια αυτή λοιπόν. Εμείς δεν ψηφίζουμε αυτά τα κονδύλια και που ζητάμε αυτά τα ποσά να πάρουν για σκοπούς τέτοιους που είπαμε. Ο κύριος Πέφος. Παρόλο ότι με τον κύριο Βερτό μπορεί να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και είναι φυσικό να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι οι επιμέρους απόψεις για διάφορα θέματα στα επιμέρους θέματα δεν μπορούν να συγκλίνουν. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την εξαιρετική τοποθέτηση του κ. Βρετού, την οποία πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε κανένας σοβαρός, νομίζω ότι όλοι σοβαροί είμαστε και πολιτικά και προσωπικά σοβαροί, παριστάμενοι εδώ, θα μπορούσε να διαφωνήσει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον από την, εμείς τουλάχιστον από την δική μας πλευρά και εγώ και η κυρία Κασημέρη δεν είμαστε διατεθειμένοι να εγκρίνουμε και να ψηφίσουμε μια τέτοια πρόταση. Πολύ περισσότερο, κύριε Δήμαρχε, σας βλέπω να ακούνε άλλο την υπάλληλη το χαρτό συγκαταβατικά. Είπα να κλείσω το μικρόφωνο, δεν είπα να στην κύριε Κεφάλι. Πού είστε, πόσο θέλετε. Είπα για να κλείσω το μικρόφωνο, αλλά κλείστε το κύριε. Λοιπόν, από εκεί είναι ότι επειδή και εγώ είμαι καινούριος εδώ στην αίθουσα, αυτό το οποίο διαπιστώνω με έκπληξη είναι ότι από τα πρώτα μέτρα τα οποία έρχεστε εδώ και φέρνετε, είναι πώς θα μοιράσετε ιστούς. Και μάλιστα σε πρόσωπα τα οποία ούτε αποκλειστικής απασχόλησης είναι, εργαζόμενοι είναι, εισοδήματα έχουν και έχουν εκλεγεί από το λαό της Νέας Σμύρνης για να τον αντιπροσωπεύουν και όχι για να βολευτούν. Δηλαδή εδώ, τελικά η όλη η ιστορία και το όλο μας ενδιαφέρον είναι πώς θα βολευτούμε όλοι εδώ. Άλλοι με το μισθό του Προέδρου, άλλοι με το μισθό του Αντιπροέδρου, ο παρακάτω με το μισθό του Αντιδημάρχου και ο πιο εκεί με το μισθό δεν ξέρω ποιανού. Δηλαδή, λίγη ντροπή δεν υπάρχει πια. Λίγη ντροπή, λίγη τσίπα. Βρίζω άρα υπάρχουν και δεν σας έβρισα, κύριε. Αν δεν το καταλαβαίνετε, Λοιπόν, εγώ σας αφήνω να μιλήσετε εσείς. Να μιλήσετε όλοι εσείς. Συνεχίζει, κύριε Στέφανο. Λοιπόν,
Θέλω λοιπόν από ό,τι αναπτύσσουμε ότι θα μπορούσανε, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βεργιός, θα ζητούσαν τους άφλας, ακόμα και τα ποσά των δικών μας ως δημοτικών, ως δημοτική σύμβουλη, θα μπορούσαν αυτά τα ποσά να πηγαίνουν στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να παραιτηθούμε από μόνοι μας από αυτές τις αμοιβές, να δείξουμε μόνοι μας μια ευθυξία και από εκεί και πέρα να δούμε πώς αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να μετεθούν στις κοινωνικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, κύριε Βουλάκη. Εάν νομίζετε ότι είναι πολιτική άποψη ηρωνία, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να απαντήσω στον κύριο Βουλάκη, να ακούσω συναντέψεις, να ακούσω το καλό παράδειγμα το δικό σας που βάλετε στο 1984, τα δίνατε στους κοινωνικείς, που ήταν ίσως στο Υπουργείο Κοινωνίας, τα δίνατε από εκεί. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω προσωπικό. Καταρχήν τα λεφτά του 984, κύριε Δήμα, επειδή έκανε το λάθος να τα αναφέρεις, το ποσό αυτό το οποίο παίρνω εγώ και έπαιρνα εγώ μέχρι πρότινος και παίρνω ακόμα αυτό το μήνα, εργάστηκα, κύριε Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Όσον αφορά λοιπόν τον 984, έχω να σας απαντήσω ότι τα λεφτά αυτά τα οποία έκανα, τα οποία προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση, τη συλλογική σύμβαση των δημοσιογράφων με βάση τα 35 χρόνια προϋπηρεσίας μου, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που προβλέπεται η σύμβαση. Αυτά τα λεφτά λοιπόν τα οποία έκανα, τα έκανα ως εργαζόμενος. Εάν αυτά τα λεφτά όμως είμαι επαγγελματίας εργαζόμενος. Δεν είμαι θεσμικά εκλεγμένος, παίρνω λεφτά ως θεσμικά εκλεγμένος και παίρνω τους εργαζόμενους. Αυτό ήθελα να αναφέρω και μην πάμε για την κατάντια σας, κύριε Δήμαρχε. Για την πολιτική σας κατάντια, ντροπή σας, κύριε. Καταλαβαίνω όμως ότι πρέπει να πάτε και εσείς εξετάσεις σας. Συγγνώμη, Γιώργο, κύριος Πάτος. Εγώ, σήμερας, αν θέλει ποιος ο τελάκης θα προηγηθεί. Ξέρουμε όλοι και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω ότι εκτός από τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν, γιατί όντως άνθρωποι χειρίζονται οργανισμούς φορέως, αφιερώνουν χρόνο για την λειτουργία του Δήμου, το πολιτικό σύστημα έχει και τους τρόπους να καλύπτει, να βολεύει κόσμο, να δίνει αμοιβές με διάφορους τρόπους σε αυτούς που βρίσκονται πάντοτε κοντά στην εξουσία. Από εκεί και πέρα, άρα υπάρχει η πραγματικότητα φυσικά του ότι μια σειρά από φορείς, οργανισμοί και υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να λειτουργήσουν και απαιτούν όταν συλλαμβάνουν μια επαγγελματικού τύπου ενασχόλητα. Θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα, μακάρι μάλλον, το πρόβλημα που είχαμε και οι διαφωνίες που έχουμε για τις επιλογές που γίνονται κατά καιρούς στο Δήμο Νέας Μύρνης, να ήταν τα 120 ευρώ παραπάνω του Προέδρου ενός νομικού προσώπου. Φοβάμαι ότι είναι σε άλλα επίπεδα και έχει και το γεωτοπολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω και ο τρόπος που έχει εξελίξει το Δήμο Νέας Μύρνης αφήνει τα περιθώρια να χάνονται χρήματα, να διαφανίζονται, να μοιράζονται χρήματα σε διάφορους και σε διάφορους, και αυτό είναι πολύ ουσιαστικότερο ζήτημα. Θα πάω όμως στο προκείμενο. Νομίζω ότι έχει μια βάση σε σχέση με το σήμερα, αυτό που είπε και ο κύριος Τεφελούδης, δηλαδή το κατά πόσο να πληρώνονται για να συζητήσουμε τώρα και αυτά που προβλέπει και ο νόμος, γιατί αντιλαμβάνουν ότι θα εκδηθεί η πρόταση. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό, το
μια ουσιαστική κίνηση ίσως ακολουθώντας αυτά τα πλαίσια του νόμου που βάζει ένα έργος αμοιβών. Να δώσουμε μια αντικειμενική διάσταση που τουλάχιστον να ξέρουμε όλοι πώς αποφασίζουμε. Δηλαδή, αφού βάζει ένα όριο από όταν ο οργανισμός έχει από 1 εκατομμύριο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ, όταν αν ο οργανισμός έχει 1,5 εκατομμύριο, θα βρεθεί η αμοιβή του Προέδρου κοντά στον κάτω βάθο, κοντά στο σημείο που αναλογεί, ας πούμε, στο κάτω όριο του Προέδρου στον αμοιβό. Αντίστοιχα, να κινηθούμε με βάση αυτό το αντικειμενικό τρόπο. Αντίστοιχα να είσαστε. Παρακαλώ κύριε Συνάδελφε, μην μιλάτε μεταξύ σας. Τι γίνεται εδώ. Να κινηθούμε λοιπόν με αυτόν τον αναλογικό τρόπο στο να καθορίσουμε τις αμοιβές των Προέδρων. Εγώ θα έλεγα πως αν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα αμοιβής των αντιπροέδρων ή και αν η αμοιβιότητα είναι για όλους τους αντιπροέδρους ή για κάποιους από αυτούς. Γιατί, για παράδειγμα, κάθε οργανισμός για τον οποίο συζητάμε έχει διαφορετικές ανάγκες. Δηλαδή, άλλες είναι οι ανάγκες του οργανισμού του νομικού προσώπου της αλληλεγγύης που διαχειρίζεται όλους τους παιδικούς αρχούς, όλα τα καμπή, άλλες είναι οι ανάγκες της εθνικής τέχνης που έχει να διαχειριστεί ένα συγκεκριμένο χτίσμα, ένα παιδικό σταθμό, άλλα μεγέθη, βάση περιπτώσει. Άλλες είναι οι ανάγκες ενός φορέα που έχει να κάνει να διαχειριστεί πολύ προσωπικό, άλλες είναι οι ανάγκες ενός φορέα που μπορεί να ξοδεύει πολλά χρήματα, αλλά κυρίως γιατί τα έργα που κάνει μπορεί να είναι πολύ ακριβά έτσι κι αλλιώς, εκφύσεως. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να κινηθούμε σε αυτό το επίπεδο, να υπάρξει μια κλιματολογία για τους αντιπροέδρους. Εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό που λέει, όταν το ακούστηκε, να μην υπάρχει αμοιβή για τους αντιπροέδρους και να δώσουμε την αμοιβή του Προέδρου αναλογικά με βάση το πού βρίσκεται ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή ή του απολογισμού, μάλλον αυτή τη στιγμή των οργανισμών. Ο κ. Κοπενδάκης, κύριε ότι η πρόταση του Δημάρχου δεν αποτελεί μια πρόταση η οποία θέλει να διαφοροποιήσει το Δήμο της Νέας Σμύρνης από το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για κάποιους αδέρφους οι οποίοι μίλησαν και ξέχασαν τη διαφωνία τους, να σημειώσω ότι οι προτάσεις για με αυτόν τον τρόπο που είμαστε χρηματοδότηση ή τουλάχιστον απαράδοση, αν θέλετε, των θεσμών αυτών, τις έχει εγκρίνει και τις έχει προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχέδης. Δηλαδή, είναι η αυτοδιοίκηση. Δεν κάνει ο Δήμαρχος με χτίζει. Ο κάθε Δήμαρχος, και δεν αναφέρω μόνο το Δημό μου, είναι καταγεγραμμένες οι προτάσεις αυτές σε αποφάσεις των κεντρικών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΠΗ κατά συρροή για όλες τις ποινές. Άρα μιλάμε για μία παρέμβαση για όσους ξέρουν από αυτοδιοίκηση. Για όσους είδαμε πώς και πήγαν, είναι άλλο θέμα. Για όσους ξέρουν από αυτοδιοίκηση λοιπόν και σέβονται τα θεσμικά όργανα όταν διαφωνούν. Άλλη διαφωνία. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν κατατίθενται και είναι σε ευθεία συνάρτηση με τις νομοδοτήσεις που είναι αναγκαίες να γίνονται από τα διοικητικά συμβούλια της ΚΕΠΗ προσφέρουν από τις υπουργικές αποφάσεις. Άρα τα νούμερα αυτά δεν τις εισηγήσουν στο Δημάρχο, τις εισηγήσουν στη ΚΕΠΗ. Και μάλιστα το 2005 κιόλας. Δηλαδή είναι και ποσά τα οποία είναι τεροχρονισμένα που είναι από 6 χρόνια. Για το 2005 με το 2011 έχει μια πρόσταση 6 ετών. Άρα μιλάμε για μια λειτουργία που η ίδια αυτοδιοίκηση ήθελε να επιφέρει στη λειτουργία των δικών της οργάνων και των δικών της θεσμών, των Δήμων. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας βεβαίως, ως παράδοξος άνθρωπος ή ούτε οποιοδήποτε Δήμο, μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που πιο είναι τέτοια. Δεν είναι το πόσο δουλεύουν. Δεν είναι κανένας εδώ ειδικός και δεν εξοδοτήσαμε κανένα να βάζει ωράριο το πώς και τι βλέπει ο καθένας. Αυτό που είναι βέβαιο όμως κατά τη γνώμη για το Δήμο της Νέας Σμύρνης τουλάχιστον είναι ότι οι συντελεστές αυτοί του Δήμου της Νέας Σμύρνης σε αντίθεση με όλους τους άλλους είτε κρατικού λειτουργού είτε από διοικητικού λειτουργού γι' αυτό το Δήμο παράγουν πλεονάσματα και κελίματα. Παράγουν χρηστή διαχείριση, καλοδιαχείριση και αποδίδουν στους πολίτες τα χρήματά τους με χρηστό και διαφανή τρόπο. Με απόλυτα διαφανή τρόπο. Και όποιος έχει αντίρρηση, και δεν ισχυρίζομαι ότι έχει κανένας, όσο ο κ.
πάντων, ας φέρει κάποια απόφαση το οποιοδήποτε ελεκτικού οργάνου που να μιλάει για κακοδιαχείριση ή αδιαφάνεια στο δικό της τάσης. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λαϊκισμό δεν πρέπει να κάνω. Θα παρακολουθούσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον το ειδικό κήρυγμα που ακούσαμε. Υπορισμένες προϋποθέσεις. Εάν ο κύριος Βρεστός θα είχε να μας επιδείξει ένα παράδειγμα δήμου που η δημοτική πλειοψηφία και η υπήρξαν τέτοια κατά συλλογή ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα και σε κομμουνιστές όπως ισχυρίζεται δημοτικούς συμβούλους και αντί για τους μισθούς των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των επιτροπών φτιάξανε κοινωνικής συνοχής ταμείο, δεν παίρναν τους μισθούς τους και τους αφαίρεσαν στους πολίτες. Από όσο ξέρω στο Δήμο Νίκαιας, γιατί ήταν ο μοναδικός Δήμος την προηγούμενη φορά, τέτοιο ταμείο συνοχής δεν υπήρξε αν κάνει λάθος να κατατεθεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Από πού προκύπτει και ποια ηθική δικαιολογεί το ότι όταν έχουμε ένα κόμμα το οποίο κόμμα επιχορηγείται από το κράτος, δηλαδή από τα λεφτά τα δικά μας, μπορεί να μεταφράζει την προσφορά των στελεχών του σε επαγγελματική σχέση και να την αμείβει. Και από όσο καλά γνωρίζω, το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένο και αυτών της αριστεράς, ενδεχομένως να έχουμε και στην αίθουσα αυτή και ενδεχομένως να μην έχουμε στελέχη των κομμάτων αυτών, τα οποία μισθοδοτούνται από τα κόμματα, διότι παράγουν ένα έργο και κάνουν μια δουλειά. Εγώ δεν λέω κακός, εγώ λέω καλό. Γιατί και το κόμμα, παρά το γεγονός ότι είναι ο κατεξοχήν χώρος της προσφοράς και της αυτοθυσίας, για να λειτουργήσει, χρειάζεται ορισμένες οργανωτικές προϋποθέσεις. Αμείβει λοιπόν το ίδιο το κόμμα, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΛΑΟΣ, η Νέα Δημοκρατία, από τα λεφτά των πολιτών με αδιαφανείς διαδικασίες, γιατί δεν μας ρώτησε πώς προσελήφθησαν αυτοί και ποιος τους προσέλαβε και με ποιο τρόπο, αμείβει επαγγελματικά στελέχη, αν κάνει τη δουλειά. Γιατί αυτά τα επαγγελματικά στελέχη δεν κάνουν ταμείο συνοχής να τα αποδείξουν στην κοινωνία αυτά τα χρήματα. Πολύ περισσότερο όταν δεν είναι νομιμοποιημένοι προσωπικά από εκλογή από το λαό. Γιατί παρότι στο σύνολό τους, δημοτικοί σύμβουλοι και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, έχουν τουλάχιστον το νομιμοποιητικό στοιχείο της παρουσίας από την εκλογή του λαού και όχι από τον διορισμό του μέλους κεντρικής επιτροπής του πολιτικού γραφείου της πολιτικής επιτροπής. Και το τελευταίο, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο οι βουλευτές των συναδέλφων οι οποίοι εκπροσωπούν πολιτικούς χώρους, οι οποίοι παρευρίσκονται στη Βουλή, δεν συγκροτούν για τη δική τους μισθοδοσία χάρη της προσφοράς τους στον ελληνικό λαό ταμείο συνοχής από τους μισθούς που παίρνουν από τη Βουλή, οι οποίοι εκεί και αν είναι έναντι ποιας εργασίας άλλωστε γελάει η κοινωνία, γελάει η κοινωνία με τις άδειες αίθουσες της Βουλής, όπου οι βουλευτές μισθοδοτούνται με περίπου 10.000 ευρώ με τα συμπαραβάτητα. Εκεί δεν υπάρχει θέμα ταμείου συνοχής. Και αν δεν υπάρχει για κάποια αστικά κόμματα, δεν υπάρχει για κάποια άλλα κόμματα του προοδευτικού και αριστερού χώρου, όταν έρχονται και μας τα εισηγούνται σήμερα εδώ, δίκη δεν ξέρω ποια ροφέα, ας πούμε, επαναστατικής ηθικής, για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρατηρήσεις, θα πρέπει πρώτα στον χώρο τον οποίο ελέγχουμε καλύτερα ή αν θέλετε τον χώρο τον οποίο εκπροσωπούμε να έχουμε εφαρμόσει τέτοια διδάγματα, τέτοια παραδείγματα, να τα έχουμε καταστήσει παραδείγματα στην κοινωνία, να έχουν εγγράψει στις συνειδήσεις των πολιτών και μετά βεβαίως με όλο το ηθικό ανάστημα και όλο το πολιτικό και ηθικό δικαίωμα θα ερχόμαστε εδώ να τα ισχυριζόμαστε. Αλλιώς επιτρέψτε να πω μόνο τους ευρωπαϊκούς συναδέλφους είναι κούφια λόγια του αέρα. Αυτό καλό θα ήταν κάποτε να καταφέρει να το αποφύγει. Να απαντάει δηλαδή γενικά και σφαιρικά και όχι με την έννοια τη προσωπική απάντηση. Γιατί συνολική. Δεν αναφέρεται σε κανένα συνολικά. Και κάποιοι από εδώ μέσα, πολύ φοβάμαι πως το πολύ φως τους παραέκαψε. Έτσι. Και καλό θα ήταν να αποφύγουν το πολύ φως. Να μειωθεί λίγο το φως. Να
μιλάμε λίγο πιο σεμινά όταν μιλάμε τώρα στο πολιτικό σύστημα. Έτσι. Μπορεί ο οποιοσδήποτε και χωρίς κραδιές και όλα σαν και δεν το θέλω αυτό. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν επί τη ευκαιρία των αμοιβών και της αντιμιστίας του Προέδρου με την Αντιπροέδρου. Ο καθένας έχει την ευκαιρία να πει τη δική του σκέψη και να καταθέσει σε πολύ ήπιου τόνου ότι πρέπει να αναπαραχθεί ένας επικίνδυνος κατευθύνσης συμβουλευτικός, ο οποίος θέτει προβληματικές οπτικές απέναντι στο πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Δεν συζητάμε αυτό επί τη ευκαιρία. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και με πολύ λακωνικό τρόπο. Δεν είπε μας κανένας ούτε λαϊκισμό και παρακαλώ πάρα πολύ εις παρακού που θέλουμε να ονομαζόμαστε ως προοδευτικοί άνθρωποι να ξέρουμε πώς λαϊκίζουμε σε βάρος γενικά της υπόλοιπης του συστήματος. Κύριε συνάδελφε, εγώ νομίζω ότι ακούστηκαν επιχειρήματα έντεν και έντεν. Κατά την άποψή μου πιστεύω ότι καλά κάνουμε και αμείβουμε τους συναδέλφους που ασχολούνται αρκεί και για να έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να μπορούμε να ελέγχουμε αυτούς τους συναδέλφους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι κάτι θεσμοθετημένο, δεν είναι κάτι όπως ο κ. Τελέκης που ακούστηκε και εφαρμόστηκε από το Δήμο της Νέας Πέμπτης. Είναι αποφάσεις της ΚΕΡΚΙ, τις οποίες και εμείς εφαρμόζουμε. Κύριε συνάδελφε, καθίστε στην θέση του κυρία Μαγκόφσκη.
Άξιος.